Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Yeah.
Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου. Και σήμερα την Παρασκευή πραγματικά θα κλονιστεί, θα συγκλονιστεί, θα γκρεμιστεί το στούντιο. Γιατί εδώ στο στούντιο έχουμε ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ. Ανθρώπους που υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω όλοι μαζί με το πιο ζεστό μας χειροκρότημα να υποδεχθούμε τον έναν, τον μοναδικό, τον Τίτανο Μέγιστο, τεράστιο μορφωτικό όμιλο Πλατάνο Ρέματος. Πριν σας παρουσιάσω την κυρία την Καλονή, την εκπλάγου ομορφιάς κυρία που έχω δίπλα μου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, γιατί ξέρετε ότι έχω ανθρώπους στο χωριό σας που αγαπώ πάρα πολύ. Σε πρώτη φάση να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, στη μακρινή αλλά και πολύ κοντινή για εμάς Γαλλία, στον αγαπημένο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σταμκόπουλο, που θέλω να του δώσουμε ένα πολύ πολύ ζεστό χειροκρότημα, γιατί μου είπε... Τέλει, θα φιλήσεις όλες τις γυναίκες μία προς μία και θα το κάνω, σας το λέω έτσι. Και τα κορουτσούλια. Έτσι, κυρίως λέει, δώσε το χέρι, δεν μας πειράζει, καλά είναι. Όπως επίσης να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή και σε μία συνεργάτρια, σε έναν άνθρωπο λαχείο που μου έχει τύχει στη ζωή μου. Μπορεί τώρα να μην συνεργαζόμαστε, γιατί έχει κάνει την δική της όμορφη οικογένεια. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ξέρει πόσο την αγαπώ, στην Αναστασία τη Μακρυγιάννη, να της ευχηθώ. Για δεύτερη φορά τώρα, καλή λευτεριά, να μεγαλώσει η οικογένεια, να είστε ευτυχισμένοι. Θέλω να... κουμπάρε! Συγκινούμε, γιατί πραγματικά, Αλέξη μου, η Αναστασία ήταν ένα λαχείο στη ζωή μου, ένας άνθρωπος που με στήριξε πάρα πολύ, τον αγάπησε και με αγάπησε και περάσαμε πολύ πολύ δυνατές στιγμές, έτσι. Καλή λευτεριά, αγάπη μου, να είσαι καλά. Και τώρα, σας παρουσιάζω την κυρία Γεωργία Βαρσάμι, τη σημερινή συμπαρουσιάστρια, Γεωργίτσα μου! Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θα για το ρίξετε σήμερα φορά. Το στούντιο με τη Σουσάνα. Αφήσαμε εδώ το στούντιο να μην το ρίξουμε. Έχουμε και γερά θεμέλια φέτος στη Σουσάνα. Όλα τα χρόνια. Έτσι. Θα περάσουμε καλά. Εννοείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Τι να πούμε, θα έχουμε Σουσάνα, θα έχουμε Κουμπάρο, θα έχουμε Καρά. Έτσι. Φυσικά Λαγογιάννης Χάρης, guest star, δεν το συζητώ, αγαπημένος μου Χαρούλης. Θα έχουμε σεφ από το Master Chef να παρουσιάσει τα φαγητά. Όχι, καλύτερο. Δεν το στείλαμε ακόμα, αλλά θα το στείλουμε, ρε παιδί μου, όσον νου, στα επόμενα Master Chef. Καινούριο πρόεδρο του Σύλλογου, πολύ αγαπητό, εξαγάπητο. Ίδιο πρόεδρο κοινότητας που πιστεύω δεν θα αλλάξει σε ΣΑΗ. Κύριε Γιώργο, προσοχή. Εντάξει. Θα πάρει σύνταξη και από εκεί. Και από εκεί, δεν το συζητώ καν. Πάμε να δούμε τι επιλογές έχει ο κόσμος να περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Έχει στο Event Plaza, στα Πετρανά Κοζάνης, τον Κώστα τον Αγέρη με τον Παναγιώτη Χολόπουλο και την Ντομαζίνα, στο Σάββατο 31 Μαρτίου, ώρα έναρξης 11 η ώρα το βράδυ. Αγαπημένος Κώστας Αγέρης, ένα πραγματικό ταλέντο που διαπρέπει σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Ήρθε η ώρα να τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ, όσοι μπορείτε. Πραγματικά θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη και δυνατή βραδιά. Επίσης, αύριο σε όλο τον ομό Κοζάνης έχουμε τις λατρεμένες λαζαρίνες. Τι να πω τώρα. Εανή, Λευκοπηγή, Καστανιά, Αντωνάρα, πιλότε μου, είσαι έτοιμος. Λοιπόν, έχουν και ταψί. Ναι, έχουν και ταψί εκεί. Και όπου αλλού, Μανώλη, βοήθαμε λίγο. Στον Κρόκορεση, ναι, που αύριο, πρόσεξε, θα είμαστε και πάμε αλλιώς. Με τον Κρόκο. Θα βγούμε τένα, έτσι. Κάτι τέτοια μαθαίνω, Μανολάρα μου. 120 λαζαρίνες. Καλά, είναι τεράστιο το χωριό ο Κρόκος και αγαπημένο χωριό, δεν το συζητώ. Άλλο μέρος που ξεχνάμε για λαζαρίνες, γενικά ένα πολύ όμορφο έθιμο. Την Κυριακή έχουμε και εμείς όμως. Την Κυριακή έχετε και εσείς το έθιμο του Βαϊού που πήραμε μια μικρή γεύση. Ακούσαμε το τραγούδι του Μαϊού και θα ακούσουμε μετά και του Βαϊού. Έτσι. Για να πάρει μια εικόνα ο κόσμος για το έθιμό μας, έτσι. Και ανταγωνιζόμαστε τον Κρόκο, 127 γύρω στους 50-60 και εμείς. Εντάξει, έχετε δρόμο ακόμα. 60 με 120 έχει. Βάσει του πληθυσμού όμως είμαστε σε καλό. Ναι, ο Κρόκος είναι πάνω από 3.000, όταν το πλατανόρημα τι πληθυσμού έχει. Θα μας τα πει ο κύριος Λαγογιάννης. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Στον Γιώργο και στη Φάνη Γεράκη. Ιδιωτικό κτέο το Διάγνωση. Πραγματικά από την πρώτη μέρα τα έχω πει πολλές φορές. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι πάτε, περνάτε κτέο το αυτοκίνητό σας. Κινήστε με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο 2461075000 στο τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού σας. Ο ντάφιλος είναι. Φρέσκο γάλα τριαντάφυλλος. Τι να πω τώρα. Μεγαλώνετε τα παιδιά σας μεγάλα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Κατευθείαν από την παραγωγή. Παστερίο συμφιάλωση. Έρχεται στο τραπέζι σας νάτο. Να πω ότι όλα τα γάλατα που έχει φέρει ο τριαντάφυλλος είναι για τα μέλη του συλλόγου να τα γευτείτε. Αφού παρουσιάσουμε βέβαια τα φαγητά, καταλαβαίνετε πρέπει να έχουμε το ανάλογο ντεκόρ. Αφήσε μερτζίδι με τα χειρισμένα ανταλλακτικά, ανακύκλωση, υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα, καύσιμα για πυράβλους. Αλλά τώρα έχουμε και για διαστημόπλια. Βέβαια, αφού έχουμε ελληνική εταιρεία διαστήματος,
Φέραμε και για διαστημόπλια καύσιμα. Φυσικά, όταν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας, μία είναι η λύση. Ανακύκλωση αφήσε Μερτζίδη. Αποχιονισμοί, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Ειδικά αυτόν τον καιρό έρχονται πάρα πολλά φορτία από τη Γερμανία. Μιλάμε εγγύηση και κρατήστε τα ανταλλακτικά σας. Και φυσικά, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους σαφούς Καρανάνου που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλετε να γκρεμίσετε, να χτίσετε, να φτιάξετε. Μία είναι η λύση, Χάρης και Κώστας Καρανάνος. Ο Χάρης βέβαια μας βοηθάει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί είναι και συνεργάτης και φίλος της εκπομπής. Και να κλείσω με τον Γιώργο, τον αγαπημένο μου, το Στιούκι, και τη γυναίκα του, την Ερατό, που θα τη στείλω περαστικά Ερατό μου και εγώ ακόμα που κομμένος είμαι, με δύο αντιβιώσεις παρακαλώ, για τα υπέροχα ρούχα που μου δίνουν. Και τον Ανάργυρο, τον Σγιάμπρα, που ειλικρινά αυτά τα sneaker που μου έδωσε σήμερα, Γιώργο, είναι εξαιρετικά και έχει όλη τη συλλογή της Κρήτης φέτος ο Αργύρης. Ήδη στήθηκε η βιτρίνα, η ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή. Μιλάμε ότι θα γίνει χάμος. Κοίταξε, Δόρης. Φυσάει, έτσι. Δεν πατάς, πετάς. Πετάς, δεν το συζητάμε. Πάμε να τους δούμε, να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και να συνεχίσουμε να γνωρίσουμε το πλατανόρεμα. Γιατί να επιλέξω το ιδιωτικό κτέο? Ότο διάγνωση στην Κοζάνη. Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610 75.000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κτέο Ότο διάγνωση. Επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κτέου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ότο διάγνωση. Το πράσινο ιδιωτικό κτέο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας, στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο otodiagnosi.gr. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Αύριο για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων σε Μερτζίδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Καστοριάς. Τηλέφωνο 24610-95420. 40 χρόνια κοντά σας, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας. Πραγματικά είναι χαρά και ευλογία να κάθεσαι ανάμεσα σε ένα τραπέζι με ανθρώπους αγαπημένους, φίλους πραγματικά καρδιακούς και ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν στιγματίσει και τη διαδρομή σου ως άνθρωπος στην πορεία της ζωής σου. Γιατί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Γιώργο τον Λαγογιάννη, είχα τη χαρά, την ευτυχία αλλά και την τύχη κατά τη στρατιωτική μου θητεία να είμαστε, να υπηρετούμε μαζί, βέβαια ως μόνιμος ο κύριος Γιώργος, εγώ ως έφεδρος αξιωματικός. Καλωσορίσατε στην υγειά σας. Καλές γιορτές με υγεία. Να περνάμε όμορφα. Πάντερ μου, την ευλογία σας. Λοιπόν, και θέλω όλοι μαζί να υποδεχτούμε με ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Γιώργο τον Λαγογιάννη. Κύριε Γιώργο, καλώς ορίσατε. Να σας θυμίσω καλώς. Να σας δώσω και το μικρόφωνο. Καλησπέρα καταρχάς. Εδώ δεν έχουμε παραγγέλματα. Δεν θα με βάλετε προσοχή μία να. Με πήρε η γυναίκα σου, με προκαλείς τώρα. Όχι, δηλαδή κύριε Γιώργο. Με πήρε η γυναίκα σου και λέει σημάζει πια τον λίγο και τελευταία δεν πάει καλά. Όχι, προσέξτε να δείτε. Έχω εντολή από την καλή να φιλήσω όλες τις γυναίκες. Εντάξει, αυτό είναι άλλη δική μου. Έτσι, θα την πάρω. Να είσαι καλημέρα. Και την ευλογία του πάτερ. Πολιτική κάλυψη, θρησκευτική κάλυψη. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε. Εγώ να ευχαριστήσω το κανάλι σας για άλλη μια φορά που είναι παρόν στα λογογραφικά δρόμινα της περιοχής.
την εκπομπή. Δεν θα ευχηθώ σε σένα προσωπικά άνοδο, γιατί έχω χάσει τον ταβάνι. Που βρίσκει τον ταβάνι δεν ξέρω. Εδώ και 22 χρόνια που σε γνωρίζω, κάθε φορά ξυλώνω τον ταβάνι. Οπότε άστο, μην το ξαναπούμε. Ας το αφήσουμε ελεύθερο. Θα το αφήσουμε ελεύθερο τον ταβάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ, το συλλόγο μας, το Μορφωτικό, που είναι ο σύλλογος που αγκαλιάζει πραγματικά όλο το χωριό και ο σύλλογος αγκαλιάζει το χωριό και το χωριό όλο το σύλλογο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Και όλους τους άλλους πρεζεντέρες για να βγει αυτή η εκπομπή απόψε. Γιατί κάποιοι κουράστηκαν. Και δεν να πούμε ότι σήμερα είμαστε εδώ στο πλατό πάνω από 80 άτομα. Πολλών ηλικιών με τον μεγαλύτερο. Εμμανουήλ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο κύριος. Πόσο ετών? 78. 78. 80 φεύγα. Τον κόβω δύο πάντα για να τον έχω τέτοιο. Πλατανόρεμα λοιπόν, το οποίο ανοίξει στο Δήμο Σερβίων και Βελβεντού. Το οποίο ανοίξει στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού και με απογραφή πραγματική, όχι τις εικονικές φέτες που γίνονται κάθε 10 χρόνια, το 11, έχουμε 1000 άτομα μόνιμα στο χωριό. Μόνιμους κατοίκους στο χωριό. 29 οικογένειες από το εσωτερικό έρχονται το καλοκαίρι, οικογένειες, τώρα αντρόγενα, τα παιδιά τώρα μεγάλωσαν, και 21 οικογένειες από το εξωτερικό που έρχονται το καλοκαίρι. Άρα, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αύξηση το καλοκαίρι και μείωση το χειμώνα. 1000 άτομα με εξαθέσιο δημοτικό σχολείο, πάρα με δύο τάξεις νηπιαγωγείου, με 24 παιδιά. Και με την ευκαιρία αυτή, πριν σε πω οτιδήποτε άλλο, ήθελα να από το κανάλι σας και από την εκπομπή σας, αγαπητέ Τέλη, και μια που έρχονται οι μέρες αγάπης, μεγάλη εβδομάδα, να ευχηθούμε κι εμείς και διερμηνεύοντας όλα τα αισθήματα των κατοίκων, να ευχηθούμε κι εμείς γρήγορη απελευθέρωση των δύο αξιωματικών που βρίσκονται. Να γυρίσουμε γρήγορα κοντά μας. Στις φυλακές της Τουρκίας, θα μου επιτρέψω να πω και τη λέξη, στημένο. Εντάξει. Το λέω εγώ. Και μένει εδώ, και γιατί μένει εδώ είναι εκεί. Εμείς ευχόμαστε την παράδοση να γυρίσουν πίσω γρήγορα στις οικογένειές τους, στις μανάδες και σε όλη την Ελλάδα βασικώς. Πώς είναι η καθημερινότητα τώρα στο Πλατανόρεμα, με τι ασχολείται κυρίως ο κόσμος? Ο κόσμος είναι γεωργοκτηνοτροφικό χωριό, λίγη κτηνοτροφία, λίγη γεωργία, πολύ γεωργία μάλλον. Όχι Γεωργία Δβαρσαμή, έτσι μην. Τη συμπαρουσιάστρια. Ναι, λοιπόν, Γεωργία Ξαπλωτή που λέμε. Είμαστε τυχεροί που την παραγωγή την δίνουν στους δύο συνεταιρισμούς του Βελβεντού που δουλεύουν άριστο, είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Η κτηνοτροφία, εντάξει, βολεύει και έχουμε αρκετές μονάδες, περίπου 3.500. Και είχαμε και πολλά φορτηγά που ασχολούνταν. Φορτηγά, τα οποία δουλεύουν στις δύο εταιρείες, στη Λάρκο και στη ΜΕΤΕ, και να ευχηθούμε. Να ξανανοίξει η δουλειά τους γρήγορα. Να ξανανοίξουν, γιατί τελευταία δεν πάμε και τόσο καλά. Μπαίνουμε λοιπόν σε χρονιά πλέον εκλογών το 2019. Ποια είναι τα σχέδια του Γιώργου Λαγογιάννη για την επόμενη πενταετία πλέον? Πρώτα να είμαστε υγιείς. Έτσι. Πρώτα να είμαστε. Και δεύτερον, αυτά τα αποφασίζει ο λαός. Θα έρθει εκείνη η ώρα, στην ώρα την κατάλληλη, τώρα είναι η ώρα δουλειάς. Δεν χρειάζεται ούτε να πετάμε στα σύνορα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα απευθυνθούμε στον κόσμο ήρημα, χαλαρά και χωρίς ύβρις. Δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, και ο κόσμος θα επιλέξει όποιον θέλει. Το ήθος, τον καλύτερο. Το ήθος και την λοιπόν, αγάπη για τον συνάδελφο μου το έχετε δείξει εδώ και πολλά χρόνια. Προπάντων, με ενδιαφέρει προσωπικά όταν φύγω να αφήσω ένα λιθαράκι. Να συνεχίσω το έργο των προηγούμενων προέδρων από το 1400 τόσο. Αυτή τη στιγμή στόχος μου είναι, όπως ξέρεις πολύ καλά, να εκδώσω το βιβλίο «Την ιστορία του χωριού». Είναι στο τυπογραφείο αυτή τη στιγμή. Μας καθυστέρει λιγάκι το τυπογραφείο. Πιστεύω ότι θα έχει. Εκεί θα μάθουν στοιχεία ο κόσμος για το Ματσκοχώρι από το 1498, πρώτη απογραφή. Και δεύτερα, χωρίς να βάλω δικά μου καθόλου. Σήμερα, έτσι. Ναι, σύμφωνα με τις καταγραφές. Ό,τι βρήκα μέσα στο αρχείο της κοινότητας που το βάλαμε στη σειρά και το είδες την άλλη φορά που πήγαμε, θα είναι τα καταγραμμένα μέσα και ο κόσμος θα το διαβάσει και θα μαθαίνουν. Να μάθουν. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Γιατί η ιστορία του τόπου δεν ανήκει στους υπογράφοντες, ανήκει στους γράφοντες. Εμείς απλώς υπογράφουμε. Έτσι. Στους γράφοντες ανήκει η ιστορία. Και πάλι με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα να ευχηθώ καλές γιορτές, ήρεμες, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Και να περνάνε, να χαμογελάνε οι ψυχές. Και προπάντων χαμόγελο και αισιοδοξία. Έτσι. Το ποτέ να το βλέπουμε πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας μου δίνει μεγάλη χαρά. Βέβαια, ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί να παραμένει ο ίδιος, αλλά είχαμε αλλαγή στην ηγεσία του συλλόγου. Θέλω το πιο ζεστό χειροκρότημα έτσι για να τον τονώσουμε λίγο. Γεώργιος Μητράκας, προεδράρα μου, καλώς ορίσατε. Περάσουμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν συνδυάξεις με το τσίπορο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Κανόνι, 30 γράδα, ρε, δηλαδή. Έχω... Βγάζουμε παραγωγές. Λίγο δοκίμασα, γιατί παίρνω και τη βίωση, δεν είναι πιο πολύ αλκοόλ, αλλά πραγματικά είναι πολύ δοκερό. Παραγωγές είναι αυτές, δεν κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Μορφωτικός όμιλος πλατανορεύματος, να μην το πω σύλλογος, γιατί βιάζουν με την κεδόνα. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα που μας κάνατε. Είναι τιμή μας. Το πλατανόρεμα, εγώ το αισθάνομαι. Κοίταξε να δεις. Έχω τον κρόκο που γλίτωσα που δεν έγινα γαμπρός. Και μετά το επόμενο χωριό που αγαπώ πάρα πολύ είναι το πλατανόρεμα, γιατί με έχουν αγκαλιάσει. Θα μου επιτρέψεις, γιατί έστειλα στον Κώστα στη Γαλλία, στον Θαμκόπουλο, αλλά τον έστειλα στη Χρυσάνθη, τη γυναίκα του και στα υπέροχα παιδιά του, στην Ελένη και στον Αριστοτέλη. Χρυσάνθη, μου αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Πάμε λοιπόν για το σύλλογο. Πότε ιδρύθηκε ο Μορφωτικός Όμιλος Πλατανορέματος? Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1977, περίπου στα 30 άτομα ήταν τότε, τα μέλη. Και ξέρουμε ήταν... τους ανθρώπους τους... που ήταν στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, έτσι καλό είναι να μνημονεύονται πάντοτε. Τους ξέρουμε, ναι. Να τους πω λίγο για να Βεβαίως. Μην τους αδικήσω κιόλας πώς είχαν τις θέσεις. Τότε ήταν πρόεδρος ο Γιάννης Παπανίκος. Ήταν αντιπρόεδρος... Έχει καμία σχέση παππούς, όχι μπαμπάς. Όχι. Ήταν αντιπρόεδρος, ήταν ο Σταμκόπουλος, ο Θανάης. Ο γραμματέας ήταν ο Λαμπρόπουλος ο Κώστας. Ταμείας ήταν ο Λαμπρόπουλος ο Χάρης. Και μέλη μετά ήταν ο Αποστολόπουλος ο Αντώνης, ο Καρολίδης ο Χρήστος και ο Παπανίκος ο Στέλιος. Ωραία, πάρα ήταν πολύ αυτοί. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκτισαν επί της ουσίας, έβαλαν τις βάσεις, να το πω έτσι. Για και να μεγάλες, και μεγάλες βάσεις, γιατί να συμπληρώσω λίγο. Τότε ήταν γύρω στα 12-13 χορευτές. Σήμερα έχουμε 8 τμήματα και 160 γουρευτές. Χωριστά αυτοί που σπούδασαν και έφυγαν. Και διάφορες άλλες δραστηριότητες, γιατί ήδη μας είπες ότι έχουμε 8 χορευτικά τμήματα. 8 χορευτικά, ναι. Θεατρική, με συνεργασία με το ΔΠΘ, κάνουμε, είναι και η κυρία. Έχουμε μια συνεργασία για τα παιδιά, κάνει θεατρική αγωγή. Πάρα πολύ ωραία. Και τα εθήματα είναι... Συνεχόμενο. Έχουμε τις Πρωτοχρονιάς, έχουμε τις Καπιταναρέους, έχουμε... Θα μας τα πούνε αυτά, γιατί αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ, Πρόεδρε Γιώργο, είναι το εξής, ότι σίγουρα ο Μορφωτικός Όμιλος Πλατανορέματος μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές και χορευτικά, αλλά και οργανωτικά στις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που κάνει, με συμμετοχές σε πάρα πάρα πολύ δυνατά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά αυτό που με χαροποιεί, ξέρεις ποιο, είναι ότι σίγουρα έχουμε έναν άνθρωπο όριμο και έμπειρο, ο οποίος είναι στα ενία του Συλλόγου αυτή τη στιγμή και διοικείται το Σύλλογο, αλλά πλαισιώνεται, Γεωργία μου, έτσι δεν είναι, από πολύ νέα παιδιά. Και δίπλα πολύ σου νέα. Έχεις ένα... Τα λέμε νέοι, νέοι. Έτσι. Έχεις ένα μανάρι, όπως θα λέγαμε. Έχουμε καινούργιες ιδέες εδώ. Έτσι. Τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον Γιάννη τον Παπανίκο, τον οποίο θέλω να αποδεχτούμε με ένα πολύ πολύ ζεστό χειροκρότημα. Καλησπέρα. Και ειλικρινά χαίρομαι, Γεωργία, όταν βλέπω νέους ανθρώπους να διοικούν τους συλλόγους. Είναι οι άνθρωποι με τέτοιες δράσεις. Έτσι. Καλησπέρα, Τέλη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χαρά είναι δικιά μου, αγόρι μου, το ξέρεις. Όντως, ο Σύλλογος έχει εμπλουτισμένο πρόγραμμα με πολλές εκδηλώσεις. Τώρα μεθαύριο έχουμε το έθιμο, ρε παιδί μου, του Βαϊού. Μαζεύονται όλες οι γυναίκες του χωριού μαζί με τα μικρά τα κοριτσάκια. Πάνε στην εκκλησία. Και έπειτα βγαίνουν έξω στην εκκλησία και χορεύουν τα δικά τους τραγούδια. Ο Σύλλογος δεν μένει εκεί πέρα. Ξεκινάμε με αρχή του χρόνου με το Λαϊκό Δρόμο των Καπιταναρέων, όπου τα παιδιά του χωριού και αυτοί συγκεκριμένα τα άτομα που πάνε φαντάρι, πλέον δεν μπορεί ο αριθμός αυτός να καλυφθεί και έτσι μαζεύονται όλα τα αγόρια του χωριού, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία στον παπά, λένε τα κάλαντα, την πρωτοχρονιάτικη, τα κάλαντα που λέμε. Έπειτα βγαίνουν έξω, λένε τα δικά τους τραγούδια και έπειτα κυκλοφορούν στο χωριό σε όλα τα σπίτια και μαζεύουν διάφορα δέσματα από τις οικογένειες. Τα κάλαντα που λένε τα γνωστά του χωριού. Δεύτερο, μετά το βράδυ της πρωτοχρονιάς, έχουμε τον πρωτοχρονιάτικο χορό του Συλλόγου, που γίνεται στο κέντρο Ναϊάδες. Πάλι ο Σύλλογος διοργανώνει το βράδυ. Έτσι, χορεύουμε όλοι. Δεν κοιμάστε καθόλου εκείνες τις μέρες. Διασκεδάζουμε, κανονικά, ναι. Ποιος κοιμάται εκείνες τις μέρες? Εγώ. Δηλαδή ένα... Με τα μωρά, μια χαρά. Αποκρέας και εγώ δεν κοιμάμαι. Μια γεμάτη μέρα για όλους. Έτσι. Έπειτα προχωράμε στην κοπή της πίτας που γίνεται στο Σύλλογο. Καλεσμένοι
οι ιερείς του χωριού, ο πρόεδρος, όλος ο σύλλογος. Προχωράμε στις απόκριες. Έναρξη των απόκριων κάνει ο μορφωτικός, καλώντας όλους τους φανούς του χωριού. Πάντως φέτος είχατε τον καλύτερο φανό, γιατί ήμασταν και εμείς. Ναι, μπράβο. Ο καλύτερος, ναι. Χωρίς πηγάδι του κεραμαριού γίνεται. Έτσι ακριβώς. Εμπλουτισμένος μορφωτικός, έτσι, με κεράσματα, με χορούς. Το ζήσαμε. Τα δικά μας, ναι. Μετά κάθε γειτονιά από την Κυριακή, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη μέχρι Σάββατο έχουν τους δικούς τους φανούς. Και πολύ οργανωμένη φανή, θα έλεγα εγώ. Έτσι ακριβώς. Και με πολύ κόσμο όλοι. Ναι. Όλο το χωριό μια εβδομάδα δεν κοιμάται. Έτσι. Κυριακή έχουμε την παρέλαση τη γνωστή. Κάθε φανός παρουσιάζει το δικό του άρμα. Οργανωμένα, δικά του απλά, έτσι. Μετά πάμε στην καθαρά Δευτέρα, όπου ο μορφωτικός βάζει την χωριάτικη δικιά μας τοπική φασολάδα. Καλεί όλο τον κόσμο. Με gas or no gas. Η φασολάδα σας. Με ξύλα. No gas. No gas. Παραδοσιακά. Άλλο λέγω gas. Παραδοσιακά. Παραδοσιακό μάγειρα. Έτσι. Μεγάλης ηλικίας και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε που έρχεται τόσα χρόνια και μας φτιάχνει, μας στηρίζει αυτό το έθιμα. Έπειτα προχωράμε την Κυριακή του Βαΐων, που την αναφέραμε και πριν. Μετά έχουμε 25-26 Ιουλίου το έθιμο της Αγίας Παρασκευής, τη γιορτή βασικά της Αγίας Παρασκευής. Χορεύουν τα τμήματα, τα παιδικά, 25 την παραμονή πάνω στην εκκλησία, μαζί και εμένα και με τα μεγαλύτερα τμήματα, έτσι ποιο θα επιθυμήσει να χορέψει. Μετά έχουμε τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φέτος θα γίνουν 27 Ιουλίου. Μέρα Παρασκευή. Τη μέρα Παρασκευή. Καλούμε όλο τον κόσμο. Θα έχετε και τον Βασίλη Καρά. Θα έχουμε τη διαλεκτή. Τον Βασίλη Καρά, πες τον έχουμε πάντα. Θα έχουμε τη διαλεκτή και το λαμπάκι φέτος. Μεγάλες φίρμες. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλά, και σήμερα έχουμε μεγάλη φίρμα εδώ στο στούντιο, έτσι. Φωνάρα. Φωνάρα έχουμε, ναι. Πάμε στη Λαϊκή Βραδιά που γίνεται όπως μετά τη Δημοτική Βραδιά. Μετά κάποιες άλλες παραστάσεις που κάνει ο Σύλλογος. Κάνει σε όλη την Ελλάδα, όποιος... Και στο εξωτερικό. Τι κάλεσμα θα έχει από συλλόγους. Και δόξα τω Θεώ, είναι πολλές οι προσκλήσεις. Έτσι ακριβώς. Αυτό το ξέρω. Και εκεί στελεχώνεται, ρε παιδί μου, ότι έχουμε ένα σύλλογο το οποίο η δράση του είναι μεγάλη. Βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου, ότι τον ενισχύει περισσότερο ακόμα και τα μικρά παιδιά. Και αυτό είναι ότι οι μεγάλοι διδάσκουν στα παιδιά ώστε να το έχουν σειρά, να έχουμε ένα πρόγραμμα στο σύλλογο. Και αυτό είναι σημαντικό πλέον. Πάντως, ειλικρινά, Γιάννη, ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ότι την επόμενη δεκαετία βλέπω μπροστά μου τον νέο δήμαρχο Σερβίων Βελβεντού. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Προς τα εκεί πας. Και αν από αύριο δεν σε φωνάζουν όλοι οι δήμαρχοι στο χωριό, εμένα μην με λένε τέλει. Έτσι είναι, πρόεδρε. Αμελήσαμε να πούμε το τωρινό συμβουλίο. Γνωρίσαμε τον Γιάννη τον Παπανίκο, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος, έτσι. Το μικρόφωνο στο πήρα για να μην προλάβεις να αντιδράσεις, να μην το αρνηθείς, έτσι. Να μην το διαψεύσεις. Κάλτσες φοράει. Φοράει κάλτσες. Τι κάλτσες, πουά. Γιατί είναι και της μόδας τώρα. Θα μας δείξει μετά. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, το τωρινό συμβούλιο θέλω γρήγορα για να παρουσιάσω. Το τωρινό συμβούλιο είναι η Γεωργία, δεν ξέρεις, θα το συζητάω. Έτσι, η οποία κατέχει θέση. Του Ταμεία. Του Ταμεία. Α, ο Τσακαλώτος της ομάδας. Ναι. Που είναι ο Γιάννης Παπανίκος, είναι αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος, πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης από εκεί είναι γραμματέας. Ο Παναγιώτης είναι γνωστός. Ήμπιζα, Μύκονο, DJ Πάκος. Γνωστός παντού, έτσι. Τον έχουμε και στο σύλλογο για DJ, δεν χρειάζεται. Και ο Σύλλογος έχει από όλα φέτος. Έτσι. Το καινούργιο νέο ΔΣ. Είναι νέα παιδιά, το είπα. Μέχρι ΣΕΦ έχουμε. Θα το συζητάμε, έτσι. Αρχισεφ. Λες και αρχιμαγείρον. Μεγάλο ΣΕΦ. Η Δήμητρα που είναι η Βαρσαμή. Η αγαπημένη Δήμητρα την οποία... εάν... αγαπημένη Δήμητρα, και δεν θα σου χαλάσω το χατρί. Κάποια στιγμή, ίσως κάνω κάποια... παύση να ξεκουραστώ και εγώ λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα σου κάνω το χατήρι και θα δεις κάποιες εκπομπές στη δική σου φιλοσοφία, στο υπόσχομαι. Γιατί από την ημέρα που μιλήσαμε, στροβιλίζεις το μυαλό μου, λίγο διαφορετικά. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο του χωριού. Έτσι. Γιατί είναι συμπαραστάτες σε ό,τι πει ο μορφωτικός όμιλος είναι μπροστά. Δεν κουλάνε πουθενά. Έτσι.
και εμείς κάνουμε προσπάθεια ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είσαστε και πάρα πολύ τυχερό χωριό. Γιατί, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί έχετε την τύχη στο χωριό εδώ και πολλά χρόνια να έχετε χοροδιδάσκαλο έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει όλα τα αλφα. Αρχές, αξίες και το μεγάλο ήττα. Ηθική, ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον Μανώλη τον Καρανάνο. Έλα, Μανολάρα μου. Καλώς όρισες για ακόμη μια φορά. Καλώς σας βρήκα. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Μπορούν οι κυρίες να παίρνουν και τη θέση τους έτσι σιγά σιγά, γιατί έχουμε να ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Να πούμε ότι έχουμε 8 τμήματα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε εδώ τα 3. Έτσι δεν είναι? Ναι. Συν το εθιμογραφικό, λαγογραφικό τμήμα που παρουσιάζει τα έθιμα. Το παραδοσιακό όμως θα το δούμε στο τρίτο μέρος. Αλλά έχουμε και άλλα 3 τμήματα που θα παρουσιάσουμε σε βίντεο στο κλείσιμο αυτού του μέρους. Που είναι τα μικρά μας τα παιδάκια, έτσι. 8 τμήματα αριθμητήριο. Και τόσες πολλές γυναίκες. Είσαι ήρωας. Τι να πω, το Πλατανόρεμα είναι για μένα το δεύτερο χωριό μου. Να μην πω το πρώτο. Όχι, γιατί από τον Κρόκο μετά θα έχει παντόφλα. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα προσωπικά, Τέλη, και το κανάλι και όλους και τον Γιώργο τον Τζόγκα που βοηθάει και όλους τους συντελεστές που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμα φορά να παρουσιάσουμε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των μορφωτικών όμιλων Πλατανορέματος που πραγματικά είναι κοντά στην παράδοση. Έτσι. Πάντα. Με μεγάλο φυτώριο τα παιδιά. Μιλάμε πάνω από 100 παιδιά που είναι και τους ευχαριστώ όλους, όλο το χωριό πραγματικά. Με συμπαραστάθηκε, με αγκάλιασε. Και σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει πραγματικά. Και εγώ τους αγαπώ. Έλα ρε, για τη δασκαλάρα μας, ένα θερμό χειροκρότημα. Λοιπόν, ανοίξαμε την εκπομπή με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μαϊού, που είναι ένα τραγούδι που ακούγεται στο έθιμο του Βαϊού, που έχουμε την Κυριακή στο χωριό μας και αφήσαμε τώρα πριν κλείσουμε γιατί. Θα ακούσουμε το τραγούδι του Βαϊού, μετά θα παίξουμε ένα βιντεάκι να δείτε τι ωραία χορεύουν και τα μικρά μας τα παιδάκια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με το τμήμα των ενηλίκων. Πάλι κυρίες μας, είναι οι χαμογελαστές κυρίες. Να ξεκινήσω, σας φιλάω από τώρα, μην δεν προλάβω γιατί είναι μικρή εκπομπή σήμερα. Στο τρίτο μέρος θα πούμε και για το θέατρο, μην με κοιτάτε έτσι. Μην μου αγχώνεστε, θα σας φιλήσω και σας. Δεν γλιτώνει καμία κυρία σήμερα. Λοιπόν. Του Βαϊού, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Του Βαϊού, εν όψη των Βαϊών που είναι την Κυριακή. Έτσι. Και καλούμε όλους στο χωριό που θα παρουσιάσουμε το έθιμο των Βαϊών. Να έρθει να το παρακολουθήσει, να το κεράσουμε κρασάκι. Έχουμε τσιμπουράκι από τον πρόεδρο, παιδιά, λίγο με ρεβέγουλα, γιατί βαράει γερά. Έτσι. Είσαστε έτοιμες, κυρίες μου, να σας απολαύσουμε. Να πάρω το Μανώλη λίγο να τον ξεκουράσω λίγο. Πάμε λοιπόν να σας απολαύσουμε. Μην φύγει κανείς. Επανερχόμεθα στο δεύτερο μέρος. Χαμός θα γίνει. Βαϊό μου, τι βαϊό μου, τι βαϊό μου, τι μαζεύες. Βαϊό μου, τι μαζεύες, σαν σεβερά το λαζάρι.
Αύριο για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων σε Μερτζίδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Καστοριάς. Τηλέφωνο 24610-95420. 40 χρόνια κοντά σας, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Γιατί να επιλέξω το ιδιωτικό κταίο? Ότο διάγνωση στην Κοζάνη. Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610-75000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κταίο Ότο διάγνωση. Επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κταίου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ότο διάγνωση. Το πράσινο ιδιωτικό κταίο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο otodiagnosi.gr. Thank you.
όμικρον πι. Μορφωτικός όμιλος πλατανορέματος. Έλα εδώ ρε Μανολάρα. Έλα εδώ ρε Μανολάρα. Θα τρελαθώ σήμερα, θα τα ρίξουμε όλα κάτω. Παιχτάρα μου. Με τι ξεκινήσαμε? Ριχτό. Ριχτό, τι ριχτό. Ριχτό, Ηλία, ρίχτο στούντιο. Ριχτό και ξεκοπώ. Βέβαια, σήμερα το σύνθημα είναι άλλο. Φώτη ρίξε το στούντιο. Ναι, ναι. Γιατί πραγματικά ναι. Δεν γίνεται γλέντι χωρίς τον έναν μοναδικό τίτανο μεγιστό τεράστιο. Φώτη Τσοτίκα, ένα θερμό χειροκρότημα. Κουτάρα μου, καλώς ορίσατε. Σας βρήκαμε για ακόμη μια φορά. Θα πάρω λασβάρνα σήμερα, τα ρίξω όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και εσάς και το σύλλογο που μας προτείνει για τη σημερινή. Να πάρω κανένα σμίσου μου. Βέβαια, σήμερα έφερες άλλο ένα αστέρι ίδιου βεληνικούς και διαμετρήματος. Έτσι. Έναν αγαπημένο φίλο πλέον. Γνωριστήκαμε στην Καστάνια πρώτη φορά. Βέβαια, είναι πολλά τα χρόνια πορείας. Έγινε και μπαμπάγκας τώρα, αστέρι. Δημήτρης Καρακώστας, κυρίες και κύριοι, φωνάρα! Και θα τον φιλήσω λίγο, θα τον φιλήσω να φύγει το άγχος, έτσι πρώτη φορά. Στο στούντιο, καλώς όρισες, αγορινά μου. Καλησπέρα, τέλεια. Όλα εντάξει? Όλα καλά. Θα το κάψουμε σήμερα? Εννοείται, πάντα. Ξέρεις, έχεις μια μαγεία όταν είσαι, ειδικά εσείς οι δύο, είστε πολύ δεμένοι ρε παιδιά. Πρέπει να είστε φίλοι και πολλά χρόνια, έτσι. Μεγαλώσαμε μαζί. Από μικρά παιδιά. Μαζί ξεκινήσαμε. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα. Ειλικρινά, Δημήτρη. Εγώ το ίδιο. Πιχταρά μου. Ευχαριστούμε, εννοείται, όλο το σύλλογο, έτσι, όλα τα παιδιά. Χρόνια τώρα συνεργασία. Όπως καταλαβαίνετε, η εγγύηση για να περάσετε καλά σε οποιαδήποτε εκδήλωσή σας είναι μία. Τσουτίκας Καρακώστας. Δημήτρης Φώτης. Φίλοι και εγγύηση για διασκέδαση και φυσικά όμως όχι μόνοι σας. Στα πλήκτρα ποιον έχουμε, το Βαγγελάρα μας. Βαγγέλης ο Κόντης. Βαγγέλης Κόντης, ένα θερμό χειροκρότημα. Και να ανοίξουμε λίγο γιατί τέτοιες μορφές, αλλά Βαγγελάρα μου και εσύ μια καλησπέρα δεν θα πεις. Καλησπέρα. Εκεί στην Εράτηρα, ρε, εσύ πώς κατάφερες, δηλαδή, ακόμα το λέω πραγματικά. Πώς είναι στην Άγρια Δύση στο σαλούν. Ο καημένος ο Βαγγέλης προσπαθούσε να πατήσει τα πλήκτρα. Πολύ κόσμο, τι να πει. Όλα καλά. Έτσι. Και έχουμε και έναν εραστή των κρουστών, αγαπημένο φίλο και άνθρωπο που μας βοηθάει σε όλα τα επίπεδα της εκπομπής και όχι μόνο αυτό, σε όλη η οικογένεια. Κυρίες και κύριοι, Χάρης Καραμένος, τα κρουστά! Χαρούλη, αγαπημένε! Ευχαριστώ. Ό,τι χρειάζεστε, εμείς εδώ είμαστε. Πάμε να βοηθήσουμε. Μας έχεις πάρει την καρδιά και την ψυχή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, παιδιά, που είσαστε εδώ. Εμάνιουελ, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με ριχτό και ξεκουπό, όπως το λέμε εμείς στο πλατανόρεμα. Τι ριχτό, γιατί ρίχτο. Εμείς το λέμε σκόρπιο εδώ στην περιοχή. Πλατανόρεμα είναι ξεκοπό. Ξεκοπό, δηλαδή αφήνω τα χέρια. Αφήνω τα χέρια, ξεκόβομαι και χορεύω ελεύθερα. Πολύ ωραία. Όμως, λέει μια παροιμία. Νηστικό αρκούδι, εσύ βέβαια δεν είσαι αρκούδι, εγώ είμαι. Δεν χορεύει, έτσι δεν είναι? Άρα ξέρεις θα κάνουμε τώρα. Θα καλέσω εγώ το Μάριο τον Τζιφόπουλο που θα τον χειροκροτήσουμε όλοι πολύ πολύ ζεστά. Αγόρι μου, έλα εδώ. Λοιπόν, θέλω να θυμάστε αυτό το πρόσωπο. Τι Άκης Πετρετζίκης, τι Μάγκη, έτσι, τι Τιμολέων. Εδώ παιδιά έχουμε τον επόμενο και τον καλύτερο Έλληνα MasterChef. Καλώς όρισες, αγόρι μου. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας καλέσατε στην εκπομπή σας και εμείς με τη σειρά μας. Θα μας παρουσιάσεις τα φαγητά μεν, αλλά θέλω να μου πεις ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου δε. Η δικιά μου? Ναι. Τι να σε πω. Ποιο πιστεύεις εσύ ότι είναι το πιάτο που σε αντιπροσωπεύει και το κάνεις καλύτερα? Όλα. Νομίζω όλα. Σήμερα σας έχω κάνει σαλιάρια εδώ πέρα, θα τα δείτε και πιο κάτω. Σαλιάρια, ένα παραδοσιακό γλυκό, δηλαδή. Ναι, γιατί ο σύλλογος είναι παραδοσιακός. Πάμε να μας το παρουσιάσεις, γιατί οι γυναίκες όλου του χωριού έχουν κάνει εκλεκτά πράγματα, δεν είναι, Γεωργία μου? Μια αστρονομική πανδεσία έχουμε. Λοιπόν, εσείς θα παρουσιάσετε, εγώ θα τσιμπάω, δεν υπάρχει θέμα. Τα νηστίσιμα, Γεωργία... είπαμε, έχουμε τον πάτερ εδώ, θα τα βλογήσει όλα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Θα τα βλογήσει, θα τα βαφτίσει. Εδώ έχουμε την κουλούρα του γάμου. Η νύφη προσκυνάει την κουλούρα πριν πάει. Στην εκκλησία πριν έρθει ο γαμπρός. Την έχει κάνει η κυρία Χρυσάνθη Βαρσαμή. Η κυρία Χρυσάνθη Βαρσαμή. Εδώ έχουμε τα μπουρεκάκια με τυρί. Τα έχει κάνει η κυρία Ιουλία Τσιάπλα. Εδώ έχουμε τις ντομάτες, τις λιαστές, τις τηγανιτές. Όλο το καλοκαίρι όταν γίνουν ντομάτες μαζεύουμε τις ντομάτες και τις λιάζουμε. Και το χειμώνα έχουμε προμήθειες και τις τηγανίζουμε. Μιχαλάκο μου, η κυρία Σταματία Πράσου έχει κάνει. Εδώ έχουμε από την κυρία Μαριάνθη Βαρδακάτιο μπακαλιάρο, τον τηγανιτό με τη σκορδαλιά που είναι των ημερών του Βαΐου, των Βαΐων. Ναι. Εδώ έχουμε την μπομπότα με το καλαμπόκι από την κυρία Αθανασία Τζικανούλα. Εδώ έχουμε τη σουσαμόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα του χωριού, είναι νηστίσιμη. Την έχει κάνει η πρεσβυτέρα η Κατερίνα η Παπαϊωάννου. Εδώ έχουμε το ρολό με το κιμά και το αυγό. Είναι ένας μεζές. Το έχει κάνει η Γεωργία εδώ, η Βαρσαμή, η δίπλα. Τζόρτζια. Εδώ έχουμε τα ντολμαδάκια τα γιαλατζή. Τα έχει κάνει η κυρία Ιωάννα Κακαφίκα.
Έχουμε την τηγανιά εδώ, τη χοιρινή, την έχει κάνει η Κυριακή η Ανεστάκη, νύφη στο χωριό μας. Εδώ είναι η κουλουρόπιτα, την έχει κάνει η κυρία Μαρία Λάσπα. Και αν δεν μας έφερε καλαμπόκια, όπως μας το χορτάει. Εδώ έχουμε το ηλιόψωμο, το έχει κάνει η κυρία Παρασκευή Δημκοπούλου. Είναι νηστίσιμο κι αυτό. Εδώ έχουμε τις μελιτζανοκεφτέδες, τις έχει κάνει η κυρία Μακρυγιάννη η Κατερίνη. Oh. Εδώ έχουμε την χωριάτικη την τυρόπιτα, το Αρτοπία Σταμκόπουλος, όπως και το καλάθι εδώ με τα ψωμιά και τα τσουρέκια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά είναι εκπληκτικά. Έτσι. Πάρα πολύ. Έτσι φαίνεται κιόλας. Εδώ έχουμε το από την Κατερίνα την Τζιμοπούλου, τη συμπεθέρα μου, που τη στέλνω πολλά χαιρετίσματα. Έχουμε το γάβρο τον Παστό. Ιρακές. Ταιριάζει πολύ. Με το τσέπερο του Προέδρου. Μια χαρά. Εδώ έχουμε καραβίδες από τη λίμνη Πολυφίτου, από το ρεστοράν Ανεμοχάδη. Α, η κυρία, και... ναι, ο Πράσος Αριστοτέλης και η μητέρα του, η κυρία Νούλα, η πολύ γλυκιά. Εδώ έχουμε το και κοτόπουλο έχει κάνει ο Αριστοτέλης με κρόκο κοζάνης και πουρέ πατάτας με φέτα. Εντάξει, είναι και... αυτό είναι πιάτο για μάστερ. Τα παιδιά σας περιμένουν κάθε μέρα ανοιχτά εκεί. Αυτό είναι μάστερ Αριστοτέλης μάλλον. Ναι. Εδώ έχουμε τα ντολμαδάκια από την κυρία Σοφία Μπαλτατζίδου, επίσης νύφη από το χωριό, στο χωριό. Έχουμε την τζουκνιδόπιτα της κυρίας Ιωάννας Κακαφίκα. Τις κεφτέδες με κυμά, τα κεφτεδάκια από την κυρία Αναστασία Βαρδακά. Έχουμε από την κυρία Λαζαριώτη Μαρία τις πρασοκεφτέδες. Πω! Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ναι, συνέχισε λίγο, δεν φτάσαμε. Έχουμε το αγριογούρουνο από την Παρασκευή τη Δημκοπούλου. Έχεις φάει? Όχι, αλλά επειδή έχω ρεζερβέ το πιάτο... Είναι ο άντρας της κυνηγός και... Ναι, θα δοκιμάσω, αλλά αυτό το πιάτο που πιάνεις τώρα, να ξέρετε όλοι ότι είναι ρεζερβέ. Όχι, δεν είναι. Είναι βαρσαμί. Ναι. Είναι το... Δικαιούμαστε εμείς, βαρσαμί. Όχι, όχι. Αυτό το πιάτο, παιδιά, είναι ρεζερβέ. Όχι, δεν είναι. Θα πάρω τηλέφωνο την Ιορδάνα να ρωτήσω για ποιον το έστειλε. Είναι η χοιρινή τηγανιά από την Ιορδάνα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έχω τιμήσει. Είναι από το χωριό μας και τη στείλαμε νύφη στο Ροδίτη. Στο Ροδίτη, έτσι, έτσι. Εδώ έχουμε τις κεφτέδες με τις κρεμμυδοκεφτέδες πάλι της κυρίας Αναστασίας Βαρδακά. Έχουμε τα ηλιόψωμα νηστίσιμα, είναι από την κυρία Σταματία Παπαστέριου. Εδώ έχουμε από την κυρία... Αυτά είναι που νηστεύει, ε. Ναι, η Ιωάννα Κακαφίκα, την τσουκνιδόπιτα, παραδοσιακή πίτα από τσουκνίδες στο χωριό μας. Το επόμενο είναι κανονικά. Θες να το ανοίξουμε, να δεις. Βέβαια, ναι. Τι, ναι. Εδώ έχουμε πρασοκεφτέδες με κουρκούτι. Oh. Είναι ένα φαγητό που έτρωγαν οι παππούδες μας και εμείς, μπορώ να πω. Εκπληκτικό. Από την κυρία Μαρία Λεζαριώτη πάλι. Αυτό φαίνεται. Έχουμε το χαλβά το φαρσαλινό. Είναι από την κυρία Ελευθερία Κρίτσου και τη στέλνουμε χαιρετίσματα. Δεν είναι κοντά μας. Σαν χαλβάς, εγώ τον δικαιώμαι το χαλβά, έτσι. Ναι. Ε, κύριε Γιώργο. Συνηθίζουμε να τον κάνουμε. Χαλβάς. Ή χαλβαδιάς. Είμαι χαλβάς. Συνηθίζουμε να τον κάνουμε τέλη την εβδομάδα που έχουμε το νιάημερο εμείς εκεί στα Σέρβια. Ναι. Επειδή είμαι και νιάημερο, είμαι και χαλβάς, τα δικαιούμαι όλα. Έχουμε εδώ τα φινίκια από την Αθανασία, την Τζικανούλα. Η οποία τάκατσε, τα τύλιξε ένα-ένα, ναι, ναι. Μπράβο της. Εδώ έχουμε τα σαλιάρια τα δικά μου. Ο Μάστερ Σεφ. Παραδοσιακά, με κασταλαΐ, όπως τα έκαναν. Αυτά στο τέλος τα σαλιάρια θα τα βγάλω σε δημοπρασία, γιατί είναι συλλεκτικά. Δεν θα τα φάτε, θα τα βάλετε στο βιτρινάκι εκεί, πώς έχετε όλες οι γυναίκες τους μπουφέτες, θα βάλετε και ένα σαλιάρι. Έχουμε από την κυρία Μαρία Μητράκα τα νηστίσιμα τα ροξάκια. Δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Από την κυρία Ελένη Στεφανοπούλου έχουμε το χαλβά το σιμιγδάλι με σοκολάτα. Πολύ ωραίο δείχνει. Από την κυρία Χρυσάνθη Βαρσαμή έχουμε το μυρμιγκάτο. Από την κυρία Κατερίνα Μακρυγιάννη έχουμε τα καριδάτα γλυκό νηστίσιμο παραδοσιακό. Έχουμε τα σουτζούκια από την πρεσβυτέρα Κατερίνα Παπαϊωάννου. Είναι με λουκούμι. Και με μούστο. Με μούστο, ναι, και με καρύδι, μπερδεύτηκα. Έχουμε το ρεβανί. Πάτερ, έχει και για εσάς να φάτε κάτι. Εντάξει. Έχει γούστο, πάτερ, αυτό έχει ξέρει. Σουτζούκια με μούστο. Από την κυρία Έφη Βαρσαμή. Έχουμε τη μελαχρινή από την κυρία Μαρία Μητράκα. Έχουμε τα μεθυσμένα από την κυρία Ελένη Στεφανοπούλου. Το ψητό κηδόνι. Είχαμε πολλά κηδόνια στο Μεσχοχώρι, μπορώ να πω, και εδώ τώρα έχουμε. Είναι αυτά. Έχουμε σοκολατάκια από την κυρία Δήμητρα, λίγο, ρε, εσύ, να το δούμε. Βαρσαμή. Έτσι. Και εδώ έχουμε τα διάφορα λικέρ. Έχουμε αρμπαρόριζα, τριαντάφυλλο, βύσινο, αρώνια. Αυτά τα κάνουν όλες οι γυναίκες του χωριού, έτσι. Οι γυναίκες του χωριού πάντα φτιάχνουν, είναι όλες και γλυκά του κουταλιού, ναι, κομπόστες. Και γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες και κομπόστες. Όλα τα γλυκά. Μισοχέρες.
Και για το τελείωμα, τι έχουμε εκεί, έχουμε και μια πολύ ωραία κατασκευή. Αυτό είναι από το ζαχαροπλαστείο Σόφι. Μας έχει κάνει ένα δώρο, το οποίο θα σας το δώσουμε μετά. Βεβαίως. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ζαχαροπλαστείο μας στηρίζει, μας τιμάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα το δείξουμε αργότερα. Έτσι. Βέβαια, να πούμε ότι αύριο εκεί στις Ναϊάδες έχετε και μια πολύ δυνατή εκδήλωση. Θα μας πει ο κύριος DJ Πάκος. Αγόρι μου. Καλησπέρα. Αύριο έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Έχουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Στο χώρο της ΑΕ Κρανιδίων. Ναι, που διοργανώνουν τα κρανίδια. Έτσι. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ωραία. Θα γίνει σφαγή αύριο. Εννοείται, εννοείται. Γιωργάρας Παπαδόπουλος, ναι, πολύ ένας πολύ μοναδικός. Ένας και μοναδικός, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Στο χώρο της ΑΕ Κρανιδίων. Λοιπόν, νομίζω ότι μας ανοίξατε την όρεξη, όχι μόνο όμως για φαγητό. Γιατί το τμήμα ενηλίκων μας άνοιξε την όρεξη και για χορό. Και επειδή θα τα δώσουν όλα τώρα και μετά, έτσι δεν είναι Μανώλη, μάλλον εδώ Μανώλη μου, θα τα δώσουν όλα τώρα στο χορό και μετά θα χορέψουμε. Κυριάκο, το επόμενο διάλειμμα μας πόση ώρα είναι? Ωραία, προλαβαίνουν να φάω την τικανιά δηλαδή τον μπολ. Μανώλη μου, με τι θα συνεχίσουμε? Πάμε, μπήκαν κλέφτες στο Μαντρί, αρβάνει το βλάχα. Περίμενε, οι κλέφτες να μπουν, τα φαγητά να μας πάρουν. Έτσι, σίγουρα. Να μας πάρουν κάνα κουρτσούλι και ένα τέτοιο. Τον κύριο Καρά, ας πούμε, που τον δίνουμε άνετα, δεν έχουμε πρόβλημα για γάμπρο. Αλλά φαγητά να μην μας πάρουν. Τον επόμενο χρόνο να τον πούμε τώρα ή μετά? Όχι, θα βγούμε να το πούμε. Κύριε Τσιοντίκα, μητσάρα μου, παιχταρά μου, καλλιτεχνάρα μου, δώσε φώτη μου! Αυτοί δεν είναι κλέφτες, αυτοί είναι γητευτές της ελληνικής παράδοσης και των χωρών μας, ρε Μανολάρα. Έτσι, την μπανάνα την έχεις εσύ, το μικρόφωνο. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα χορέψουμε ένα χορό τώρα, επειδή είπαμε νηστικό αρκούδι. Δεν και επειδή ακούω πολλά για κλέφτες, έχουμε και ο Πάτερ ευλογή συνέχεια και συνέχεια τσιμπάνε να προλάβουμε και εμείς τίποτα. Μανολάρα, με τι θα κλείσουμε αυτό το μέρος? Κλείνουμε με το κράτο. Σύμ σε πίνω για καλό και σύμ με πα στον τοίχο. Λοιπόν, να κάνω μία πρόβληση, ποιο θα χορέψει πρώτο. Άνετα. Μισχύ αντάγας, ε! Κόμον σαβά, μισχύ αντάγας! Τι και τούτο, ε!
Σαβαμπιάν! Τι δεν βγεις! Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι χορεύεις πρώτος. Ιδιαίτερα δικά μας. Ποιος χορεύει πρώτος. Α, αυτό ήθελες. Ναι. Εγώ θα πω ποιος χορεύει. Εγώ κρασί ψηπίνω για καλό και εσύ μικρούς στον τοίχο. Ένα θερμό χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Μη φύγει κανείς, επανερχόμεθα. I love πλατανόρεμα σου λέω. Πάμε! Με πας στον δικό μου.
καλύτερο αύριο για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων σε Mercedes. Στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Καστοριάς. Τηλέφωνο 24610-95420. 40 χρόνια κοντά σας, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Γιατί να επιλέξω το ιδιωτικό κταίο? Ότο διάγνωση στην Κοζάνη. Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610-75000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κταίο Ότο διάγνωση. Επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κταίου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ότο διάγνωση. Το πράσινο ιδιωτικό κταίο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο otodiagnosi.gr. Πολλά και θερμά συγχαρητήρια. Ρίζα Σελήνων, έχουμε περάσει το τρίτο μέρος. Εμμάνιουελ, Γιώργο, δώσε λίγο το μικρόφωνο στο Μανώλη να έρθει λίγο να μας πει τι μας τραγούδισε το τμήμα. Αυτό είναι το παιδικό ή το εφηβικό? Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα. Πανεπιαγωγείο. Τραγούδισαν ένα τραγούδι Σαββάτο μέρα πίναμε. Ένα τραγούδι της παρέας, το έχουμε σαν εισαγωγή. Γλεντζέδικο τραγούδι, γιατί στο πλατανόρυμα διακρίνονται οι άνθρωποι για το γλέντι, για τη χαρά της ψυχής και την ευθυμία. Είναι περήφανοι για τα
για όλα αυτά που κάνουν, για το τραγούδι τους, για την παράδοσή τους. Βέβαια, εδώ έχουμε έναν κύριο, τον οποίο θέλω να μου πει το όνομά του. Καλωσορίσατε. Καλώς το βρήκατε. Θέλω λίγο να γυρίσετε προς τα εκεί, γιατί το βλέπετε αυτό τον κύριο εκεί, τον όμορφο, από το τυχείο Καστοριάς. Ναι. Αυτός μας τραβάει. Μάλιστα. Λοιπόν, το όνομά σας. Μακρυγιάννης Αθανάσιος. Μακρυγιάννης, την Αναστασία τη Μακρυγιάννη. Τρίτα ξαδέρφια. Τρίτα ξαδέρφια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας το δω με τον Λάβαρο μπροστά. Ναι. Περνάτε καλά. Πολύ ωραία. Δεν πιστεύω να ζεστάνεστε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, για να μην τον βάλουμε τιμωρία, Μανώλη, θέλω να τον βάλουμε να ξεκουραστεί τον άνθρωπο. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί εμείς θα παρουσιάσουμε, να μας δώσετε λίγο χρόνο να παρουσιάσουμε τους ανθρώπους από την περιοχή του Πλατανορέματος, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Μπορείτε να πάτε να καθίσετε να ξεκουραστεί. Και να ξεκινήσουμε εμείς, Γεωργίτσα, να παρουσιάσουμε τους χορηγούς. Κυρία Ντάρα, σας ενοχλεί το χέρι μου στον ώμο της σύζυγου σας, όχι έτσι? Όχι, βέβαια. Θα σου πω σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους από το Πλατανόρεμα που στηρίζουν τη σημερινή εκπομπή. Και όχι μόνο από το Πλατανόρεμα. Όλα τα χρόνια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πάντα ό,τι τους πούμε. Δίπλα όλοι. Έτσι, έτσι. Νικόλαος Τζούνας, Αρτοπείο, φρέσκες λιχουδιές, βουτήματα, φρεσκότητα ψωμιά στο Πλατανόρευμα. Τηλέφωνο 24640-23223 και 6948-212-642. Κύριος Νίκος, ευγενέστατος, να τρώει η μάνα και το παιδιού να μην δίνει τα φρέσκα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, επειδή αύριο το πρωί έχει και μεγάλη παραγωγή, πάντα το Σάββατο είναι διπλή. Και χόρεψε και πριν λίγο. Γι' αυτό έφυγε. Γι' αυτό έφυγε. Άντε, εντάξει. Έτσι. Ειρήνη Λάσπα Κρανιώτη, Κομμωτήριο, Ανδρών Γυναικών και Παιδικό στο Πλατανόρευμα. 6978-938-400 και 6974-663-974. Για μονοδικές εμφανίσεις το Ειρηνάκι είναι η ιδανική. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά και είσαι και χρυσοχέρα. Πάντα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Χρυσούλα Σταμκοπούλου, Πιτσαρία Λατού Ράιφελ, νοστιμότατες πίτσες, μακαρονάδες, αξεπέραστες γεύσεις, ευχάριστο περιβάλλον, στο Πλατανόρευμα. 24640-22987 και 6975-784-905. Με ένα τηλέφωνο στο σπίτι σας, αγαπημένη Χρυσούλα, αλλά και Κώστας, η αδερφή του φίλου μου του Κώστα που είπαμε στη Γαλλία, του αγαπημένου, έτσι. Τι να πω τώρα, νοστιμίες απίστευτες. Δεν παίζονται. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καψαλιάρης Άρης, καφενείο στο Πλατανόρευμα, τηλέφωνο 24640-23313. Τσίπουρο, αν θες να πιεις, στον Άρη θα το βρεις. Μία είναι η εγγύηση, έτσι. Δεν παίζονται. Αρούκος. Έτσι. Ζαχαρίας Σταμκόπουλος, αρτοπία, καφέ, πεντανόστιμα κουλουράκια, φρέσκα ψωμιά και βουτήματα στο Πλατανόρευμα, αλλά και στα Σέρβια. Έτσι. 6986-004-614. Και 6984-156-262. Τι να λέμε, πραγματικά στο Πλατανόρευμα τρως ψωμί και ειδικά από τον κύριο Ζαχαρία. Τρέχουν τα σάγια που και που το λέω εγώ. Μα και τα έχουμε εδώ. Τα πανέρια. Τι να πω τώρα. Μας θυμίσε. Τσουρέκι αύριο παπάρα με το γάλα, τριαντάφυλλος. Θα δώσεις τα παιδιά ή μόνο στο φάσμα? Θα δώσεις τα παιδιά, τι. Λίγο. Πολύ λίγο. Λίγο. Τρώει πατέρα, τα παιδιά δεν δίνει. Όχι, αφού είναι, είπαμε, είναι από τον Ζαχαρία. Έτσι. Ευαγγελία Τσιαμπάση, Κομμωτήριο Hair Look στο Πλατανόρευμα. 6907-677-388 και σταθερό 24640-22503. Πώς να μην είστε με τα όλες κούκλες στο Πλατανόρευμα με τέτοιες κομμώτριες σαν τη Βαγγελιό, έτσι θα τρελαθώ. Έτσι ακριβώς. Πράσος Νικόλαος, ελαιοχρωματισμοί και το περίπτερο του χωριού, έμπιστος συνεργάτης και άψογος επαγγελματίας στο Πλατανόρευμα και το τηλέφωνο του 6932-492-866. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω τώρα και για τον Νικόλα. Και, το μόνο, και μόνο που κρατάει ένα περίπτωση στη σημερινή εποχή που η κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρή. Βέβαια, αν θέλετε να βάψετε σωστά το σπίτι σας, ένα είναι το όνομα Νικόλαος Πράσος. Τέλος. Κωνσταντίνος Μπελαΐς, κρεοπωλείο, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα, φθηνές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση στο Πλατανόρευμα. 24640-22088 και 6974-344-246. Αγαπημένος κύριο Κώστας, πάντα φρέσκα όλα όσα κάνει. Βέβαια έχω ένα μικρό παράπονο γιατί εκεί στο Facebook μας αναστατώνει με τις υπέροχες φωτογραφίες, με τα λουκάνικα που φτιάχνει και αυτά. Μας τρέλανε, σκέψου τώρα να είσαι εκεί και να αρχίσει να το τρώσω ομάδα. Ριγανάτα ή πρασάτα? Ριγανάτο. Ριγανάτο, όχι πρασάτα. Όχι. Ωραία. Εντάξει. Και μου το είπε και ο Μάριος ότι είναι πιο γκουρμέ το ριγανάτο.
Διγανάτου δηλαδή. Ωραία. Καυτεράνη Σωτήρης. Καφέ like στο πλατανόρευμα. 2464-0-24-197. Κάνουμε like στον καλό καφέ και στον αγαπημένο μας Σωτήρη. Σωτήρη, πολλά πολλά φιλιά. Φιλιά σε όλο το πλατανόρευμα. Να είσαι γερός, ρε Σωτήρη. Να είσαι γερός πάντα. Και special καφέδες, όλα τα γούστα. Ναι. Τα πάντα. Τσιφόπουλος Δημήτριος, υδραυλικός... Τσιφόπουλος, ναι, κάναμε λάθος. Ναι. Σωστά. Υδραυλικός στο πλατανόρευμα, 6943-706-802. Ακόμα και τα υδραυλικά του αντάρα έκανε ο κύριος Τσιφόπουλος και δουλεύουν. Έχουμε μια αμφιβολία, θα δούμε. Αφίτσιμόπουλη, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες, επιβλέψεις, άδειες και φωτοβολταϊκά στο πλατανόρευμα, 6977-669-289 και 6974-228-828. Δεν σας αλλάζουμε απλώς τα φώτα. Τα κάνουμε να δουλεύουν και σωστά, όπως θα αλλάξει τα φώτα ο Αντάρας μετά την εκπομπή στη Γεωργία. Όχι βέβαια. Αλέξης Λαζαριώτης, Κρεοπολείο, The Village of Meat. Τσακίζουμε τις τιμές, φθηνά και ποιοτικά κρέατα της παραγωγής στα Σέρβια. 6972-868-668. Στο πλήρως ανακαινισμένο μαγαζί, πραγματικά ο Αλέξης κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια με πολύ φρέσκα κρέατα και φυσικά τις καλύτερες τιμές. Και αυτός φτιάχνει λουκάνικα. Ωραίο λουκάνικο. Ριγανάτο ή πρασάτο. Όπως όλοι στο πλατανόρευμα. Απόκριση στο πλατανόρευμα, είπαμε. Απόκριση, ξέχασα. Ήρθαμε, θα ξαναρθούμε. Δεν έχει πηγάδι απόκριση, πλατανόρευμα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Γίνεται. Γεωργία Φούντογλου. Όχι, Αφίλα Ζαριώτη. Αφίλα Ζαριώτη. Ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λάθος. Οικοδομικά υλικά. Ταράχτηκες που σου είπα, θα το αρθώ στις αποκρίες. Όχι, ότι συναγωνίζει σε εμάς τις αποκρίες τα ταράχτηκα. Δεν μας φτάνεται. Αφίλα Ζαριώτη. Οικοδομικά υλικά. Εάν θέλεις οικοδομικά υλικά, στο Λαζαριώτη έχει πολλά. Τούβλα, τσιμέντα, κεραμίδια και κάθε είδους οικοδομικά υλικά. Έχει και εμάς, κύριε Πρόεδρε. Εμένα, εσένα, τον Αντάρα, έχει και τούβλα. Άρα, τούβλα, ποιος είναι τούβλα. Εγώ είμαι τούβλο. Τσιμέντα. Τσιμέντο, να, ορίστε. Κεραμίδια. Κεραμίδια, εδώ, σταθερό. Το χτίσαμε δηλαδή. Βέβαια. Αβιντιά μου τσιμέντο, να μην αβόλω με κάρο. Σάκη, σε τούτο ραγκάτσι. Οπότε, Αφίλα Ζαριώτη. Έτσι. Τα τηλέφωνά του 2464-0-23-975. 6974-419-919. Τι να πω τώρα, τα παιδιά εδώ καταρχήν είναι ευγενέστατοι, έχουν τα πάντα για να χτίσεις το σπίτι σου και σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Και όχι μόνο. Έτσι. Και όχι μόνο, και να το ζεστάνεις και τα πάντα. Γεωργία Φούντογλου, κομμωτήριο, κομμώσεις ανδρών, γυναικών και παιδικά στις χαμηλότερες τιμές, στα Σέρβια. 2464-0-21-102. Αγαπημένη Γεωργία, και για τα παιδάκια και ειδικό καθισματάκι και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και θα μάθεις και όλα τα νέα του πλατανορέματος και της ευρύτερης περιοχής. Όλα. Όλα. Από εκεί τα μαθαίνεις. Εγώ όλα από εκεί τα μαθαίνω. Τη Γεωργία παίρνω. Ωραία, εντάξει. Άλλη Γεωργία, όχι εγώ. Όχι εσένα, τη Φούντογλου. Έτσι. Τσιμοπούλου Κατερίνα, ηχθιοπολείο. Φρέσκα και διαλεχτά ψάρια και κατάστημα εσωρούχων απόρριτα. Εσώρουχο, απόρριτο είναι το απόρριτο. Έχουν και ένα μαγαζί με εσώρουχα. Εσώρουχα, πιτζάμες και καλσόν στα Σέρβια. 2464-77-0023 και 6972-705-923. Τρέχει και Δευτέρα αυτές τις ημέρες η κυρία Κατερίνα. Θα της στείλω ένα πολύ γλυκό φιλί. Ξέρει αυτή γιατί και θα της πω και on camera ότι την αγαπώ πολύ. Και είναι, να είναι χαμογελαστή και να μην της σκιάζουν οι φάρσες που της κάνουν κάποιοι. Έτσι. Και μας έχει φέρει και παστή σαρδέλα σήμερα, οπότε για το τσίπουρο είναι... Μια χαρά, μια χαρά. Τζουνόπουλος Τσιμόπουλος, οικοδομικά υλικά στα Σέρβια, 6932-654-192. Με όνομα φυσικά βαρύ σαν ιστορία, έτσι, και πραγματικά στις καλύτερες τιμές, ό,τι θελήσετε για να χτίσετε το σπίτι σας, είναι εγγύηση το όνομα Τζουνόπουλος Τσιμόπουλος. Ευγενέστατοι άνθρωποι και εξαιρετικοί. Συγκεκριμένες οικογένειες, πραγματικά, έτσι, πραγματικά. Ακριβώς. Τώρα είναι τα Μικέλ Κοζάνης, είναι τα αδέρφια Κότια, ο Βασίλης και ο Νίκος. Ο Νίκος και ο Σάκης. Τα καμάρια του πλατανορέματος, θα έλεγα. Γιατί πραγματικά τα παιδιά δεν έχουν μόνο εδώ μαγαζιά, έχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν, ναι, και στη Γιάννουλη. Και γενικά με την εταιρεία Μικέλ, η οποία είναι μια εταιρεία κόσμημα για τον ελλαδικό χώρο, η οποία αναπτύσσεται συνεχώς. Τώρα ανοίγουν και ένα καινούργιο κατάστημα στο Λονδίνο. Μπορούμε να απολαμβάνουμε το Μικέλ. Οπότε βλέπεις το πλατανόρευμα. Όταν θα σε πάει ο Αντάρας το επόμενο Σαββατοκύριακο για καφέ στο Λονδίνο. Τώρα ξέρετε πού θα πάτε να πιείτε καφέ. Μόνοι μου θα πάω στο Λονδίνο, σε πληροφορώ.
Στην Κοζάνη είναι τα Μικέλ που δύο καταστήματα. Τα παιδιά, δύο να καταστήματα. Πούμε το τηλέφωνο του delivery. 2461-050-129. Τέλεια. Τέλει καφέδες. Ναι, μετά ναι, ναι. Είναι η αφή πράσου, υγρά καύσιμα, ποιοτικά καύσιμα, στις καλύτερες τιμές, αναγωμώσεις, ελαστικά ζάντες, στα Σέρβια. 2464-022-420. Τι να πω τώρα για τους αδερφούς πράσου, ένα πολύ όμορφο χώρο. Πριν μπούμε στα Σέρβια, βγαίνοντας από το νομό Κοζάνης, όπως πηγαίνουμε για Αθήνα, πάντα θα σταματάμε, βάλουμε τα καύσιμά μας, εγγυημένα καθαρά καύσιμα. Και αυτή πραγματικά από τις επιχειρήσεις που χαίρεσαι που υπάρχουν στην περιοχή μας. Λάρης και Πας. Ναι, 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 ναι. Και τον καυστήρα και το αυτοκίνητο. Ωραία. Μακρυγιάννης Μενέλαος, φοροτεχνικό γραφείο στα Σέρβια. 2464-021-453. Τι να πω τώρα για τον Μενέλο. Ένας άνθρωπος με ευγένεια στην ψυχή πάνω απ' όλα. Έχει υποστηρίξει το χωριό από πάρα πολλές θέσεις. Φυσικά και ένας από τους καλύτερους φοροτεχνικούς της περιοχής μας. Αλλά και ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζεται με την ψυχή του για τον τόπο. Μέσα από τα κοινά. Και εύχομαι να έχεις πάντοτε δύναμη, Μενέλαέ μου, να προσφέρεις σε αυτόν τον τόπο, ειλικρινά. Έτσι ακριβώς. Άρης Ντούφας, fast food all time στο Δημαρχείο, στην Κοζάνη. Υπέροχες γεύσεις, διάφορα σάντουιτς και άμεση εξυπηρέτηση. 2461-031-110. Να πούμε ότι μετά την Μεγάλη Εβδομάδα ανανεώνουμε και πλήρως το μενού μας. Ο Άρης ετοιμάζει πολλές γευστικές εκπλήξεις σε όλο πάντα. Το κοινό της πόλης της Κοζάνης, αγαπημένος Άρης. Δίπλα από το Δημαρχείο, το παλιό all time, παίρνουμε και ένα ονομασία σιγά σιγά. Ειλικρινά, θα σας πείσει μια επίσκεψη, θα εκπλαγείτε με τις νέες γεύσεις. Ζαχαρίας Παπαστέρης. Έλα ρε Ζάχο, θέλω όλο χειροκρότημα. Με έπιασε το Red Bull. Υγρά καύσιμα, εμπόριο λιπαντικών, φίλτρων και ανταλλακτικά στα Σέρβια. Και τραγουδιστής, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, καλλιτεχνάρα και ο Ζάχος. 2464-024-537 και 6932-613-155. Με τον οποίο Ζάχο μας συνδέει μια φιλία πολλών χρόνων. Είναι ένα εξαιρετικό και πάρα πολύ καλό παιδί. Είσαι πολύ τυχερός πρόεδρε που τον έκανες γαμπρό, πραγματικά. Είναι τυχερός, αλλά τώρα μιλάμε για τον Ζάχο. Άσε τώρα. Για τον λοιπόν, αντίπο θα λέμε. Με τον οποίο Ζάχο γνωριζόμαστε από την εποχή που δουλεύαμε μαζί στην τότε Ρώμα Πίτσα, πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εξαιρετικό παιδί. Ζάχο μου, να είσαι πάντα καιρός και να χαμογελάς, να είσαι ευτυχισμένος, θέλω ειλικρινά. Θεόδωρος Πράσος, τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεις συντηρήσεις ανελκυστήρων στη Γεωργάκη 14 στην Κουζάνη. 2461-038-734 και 6977-521-330. Καλός ο κ. Θεόδωρος, αλλά έχει και τώρα και το αστέρι εκεί, τον Άρη, τον Πράσο, που τρέχει ο Έρμος και με την ομάδα, με τον Ερμή Πλατανορέματος. Γεια σου ρε Άρη, Λεβέντη, κ. Θόδωρη, να τον χαίρεσαι, είναι Λεβέντης ο γιος σου. Κακαφίκας Αναστάσιος, φοροτεχνικό γραφείο στα Σέρβια, 6980-529-529. Μπορεί ο Τσίπρας να θέλει πολλά, ο Κακαφίκας όμως τα βολεύει μια χαρά. Γι' αυτό, για να μην πληρώνετε πολλά, στον Κακαφίκα ρε παιδιά. Ωραία. Έτσι. Πράσος Αριστοτέλης, ταβέρνα Ακρόπολης Ανιμοχάδη, απολαυστικά φαγητά, ευχάριστο περιβάλλον, υπέροχη θέα και προσιτές τιμές στην Εράιδα. 6972-543-725. Τι να πω, μία μικρή γεύση πήρατε εδώ, καραβίδες αλλά και κοτοπουλάκι. Έτσι. Μιλάμε, το τσάκισαν, τα ρίξαν όλα με κάτω. Κρόκο. Ειλικρινά, πιάτα τα οποία είναι βγαλμένα από τη φαντασία, με πολύ αγάπη για το φαγητό. Και κυρίως για την ικανοποίησή σας, με υπέροχη θέα φυσικά το μαγαζί. Και με τοπικά προϊόντα. Έτσι. Στηρίζουμε την τόπο μας. Λένα Σταθοπούλου, Photo Gold, φωτογραφείο, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις, εκτυπώσεις, φωτογραφίες στιγμής, είδη δώρων γάμου στα Σέρβια. 69-70. Μην βγάζεις φωτογραφίες, πάτρε, γι' αυτό η Λένα από το σπίτι τώρα, κατάλαβες. Παίρνω πόζες εγώ, συνέχισε. Μόνο αυτές, πρέπει να πάρεις και άλλες πόζες. Συνέχισε. Το τηλέφωνο 69-77-25-20-85. Το Λενάκι, το αγαπημένο αδερφούλα της Μέρης, ειλικρινά βλέπω δουλειές στο Facebook. Είναι εκπληκτικές, μαγικές. Αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κλικ της ζωής σας. Παπανίκος Γεώργιος, πιάτσα. Καφέ, σάντουιτς, νέες γεύσεις για τα Σέρβια. 69-74-03-72-02. Κύριε Γιώργο μου, πάντα καλές δουλειές, μοναδικές γεύσεις, υπέροχα σαντουιτσάκια και είστε και πολύ τυχερός άνθρωπος, γιατί νομίζω ότι σας δώσαμε το καλύτερο έτσι, παιδί ακριβώς. Του πλατανορέματος, έτσι. Δεν παίζονται. Ο Γιώργος είναι από τα καλύτερα παιδιά. Ναι, δεν το συζητώ.
Κωνσταντίνος Σταμκόπουλος. Κωνσταντάν! Απόλλων Ρέστοραν στο Παρίσι. Τραϊτέρ. Θα μου μάθεις γαλλικά. Εσ. Σοβα. Οκ. 0033-014-555-6847. Και τώρα νέα υπηρεσία, delivery από το Παρίσι, αποκλειστικά και μόνο για το Πλατανόρεμα. Τηλεφωνείτε και σε 25 λεπτά με ελικόπτερο τα φέρνουμε στο Πλατανόρεμα. Κώστα μου, σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Εντάξει, είναι μια διαφήμιση. Ήθελα να ακουστεί ότι ένας άνθρωπος από το χωριό μας ειλικρινά κάνει τη Γαλλία να παραμιλάει με τις ελληνικές γεύσεις. Και όχι μόνο. Καταρχήν, Γιώργο, πέρυσι που πήγα στο Παρίσι, ήπια παραπάνω τσίπουρα από ό,τι όλη τη χρονιά εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε πιει τσίπουρα εκεί. Άστα. Ιχθυοπολείο Βυθός. Πάντα φρέσκα και διαλεγμένα ψάρια και θαλασσινά για το τραπέζι σας. 3050 στην Κοζάνη. 2461-031-879. Τι να πω τώρα, αγαπημένος Σάκης, γυρνάει όλες τις ιχθυόσκαλες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής όπου υπάρχουν, τα ψάρια τα καθαρίζει, σας τα φέρνει στο σπίτι, γυρνάει και σε όλα τα χωριά που πουλάει ψάρια και είναι πάνω απ' όλα ένα εξαιρετικό παιδί, ειλικρινά, αξίζει τη στήριξή μας αυτό το παιδί. Στεγνοκαθαριστήριο Ευρωπαϊκό, Νταγκούλη Βασιλική, Ταγκιατζίδων 4 στην Κοζάνη, 2461-027-288. Μπορεί ο Γιώργος ο Τσόγκας να είναι ο λοχίας της εκπομπής, αλλά η κυρία Βασιλική είναι η μάνα του λόγου, μας καθαρίζει, μας προσέχει. Τι να πω τώρα, και πάντοτε βγαίνεστε. Ήταν πολύ χαρούμενοι σήμερα που σας έχουμε εδώ, γιατί πέρασα το πρωί, τα είπαμε, είμαστε στην ίδια οδό, είμαστε γείτονες, κοντινοί γείτονες. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην κυρία Βασιλική, όπως επίσης σε όλες τις επιχειρήσεις ευρύτερης περιοχής και του Πλατανορέματος για τη στήριξη και την αγάπη προς την εκπομπή. Εμάνιουελ, εδώ τώρα βάλαμε τα μεγάλα μέσα, έτσι για να πάρουμε και ευλογία αυτές τις ημέρες. Δεν θα χορέψουμε, είπαμε στο Πλατανόρεμα σήμερα έχουμε Τσουτίκα, Καρακώστα, Πάτερ. Πάτερ Αθανάσιος. Πάτερ Αθανάσιος, που θα πάω, θα με μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω την ευλογία και την ευχή του. Ξεκινήσαμε με ποιο τραγούδι. Μπήκαμε με το Σαββάτο μέρα, πίναμε το τραγούδι της παρέας του Πλετζέδικου. Πολύ ωραία. Ξαναθυμίσουμε και με τι θα συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε με το «Οι κλέφτες μπαρμπερίζονταν». Οι κλέφτες μπαρμπερίζονταν. Κουμπάρε, κάτσε πίσω. Πάτερ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Να είμαστε κύριοι και πρωτοχορευτής. Και κοντά στο πίμνιο. Άμα λάχει όπως λάχει. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την να πρόσκληση. Να σας απαλλάξουμε και να σας καμαρώσουμε. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Πάτερ Αθανάσιο και για όλο το χορευτικό μας. Παρακαλώ. Οι κλέφτες μπαρμπερίζονταν τα αηδόνι μωρέ τα αηδόνι αηδίκε στο γυαλί κύριο λόγκαν τα αηδόνι. Thank you.
Πω, 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 Μαρία. Πω, πω, Μαρία. Τι να πω τώρα, έλα εδώ ρε Μανώλη, έλα εδώ. Θα κλείσουμε και το τρίτο μας μέρος. Κλείνουμε με το παραδοσιακό συγκρότημα του Μορφωτικού Ομίλου Πρωτανορέματος. Έτσι. Μισό λεπτό λίγο Μανώλη μου, γιατί είναι κλειστή η μπανάνα. Κλείνουμε με το παραδοσιακό συγκρότημα του Μορφωτικού Ομίλου Πλατωνρέματος. Έτσι. Με τον Μπαρμπαμίτσο που θα μας χορέψει μπροστά. Αγαπημένη μορφή Μπαρμπαμίτσου, θα πάει να μας στείλει και αυτούς τους χαιρετισμούς. Σε περιβόλι μπαίνω, ανοιξιάτικο τραγούδι του Πλατωνρέματος, παλιό. Τον οποίο τον χάρηκα και τον καμάρωσα τον Μπαρμπαμίτσο στις αποκρές. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ που σας βρίσκω. Περνάτε λοιπόν, καλά. Και πολύ ωραία. Λίγο πιο κοντά γιατί δεν ακούγεστε έτσι. Και για το κάλεσμα που μας κάνατε, σας υπέρ ευχαριστούμε. Είναι χαρά μου. Τέλη μου, είσαι το καμάρι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ξέρετε πόσο σας αγαπώ όλους στο Πλατανόρεμα. Είμαστε έτοιμοι να σας καμαρώσουμε. Άιτε Μπαρμπαμίτσο μου, πάμε. Μην φύγει κανείς. Εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε να τσιμπάμε. Δεν έφαγε κανένα στην πλουγιά, μόνο εγώ τρώω. Και θα επανέλθουμε το τέταρτο μέρος. Τμήμα Νεολαία, Σουσάνα. Θα φάω και εγώ πώς θα φάω. Θα το ρίξουμε το στούντιο. Πάμε Μπαρμπαμίτσο!
τάσα μωρέ τάσα, σαν πας στην εκκλησία, να ανάψεις δυο λαμπάδες και τέσσερα κεριά, ρε να ανάψεις δυο λαμπάδες μπροστά στην Παναγιά. Αμόρε τα σάγια, τι μας κάγιωσες, γιατί σε καγιωμένη, βαριά βαλαντωμένη. Ωρε γιατί σε καγιωμένη, ωε βαριά βαλαντωμένη. Γεια σου ρε Φώτη Τσοτίκα με τα ωραία σου και Δημήτρη Καρακώστα με τη φωνάρα σου. Αλλά και Χάρη Λαγογιάννη με τη βουρτσάρα σου. Θα τρελαθώ. Καλώς όρισες αγόρι μου. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά. Όλα καλά τελεί. Ευχαριστούμε την εκπομπή που μας καλέσατε. Θέλω να κρατήσετε αυτό το πρόσωπο γιατί πραγματικά θέλετε να καλοποιήσετε τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς σας χώρους. Μία είναι λύση, η λύση και η εγγύηση για να δώσετε χρώμα στη ζωή σας. Ελαιοχρωματισμοί Χάρης Λαγογιάννης. Θα τρελαθώ ένα θερμό χειροκρότημα για το χαρόλι μου. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχούλα στον τελευταίο καιρό γρήγορα να αποτελούν ένα παρελθόν καλά, ναι. Και να είσαι χαρούμενος και χαμογελαστός όπως όλα καλά, ναι. Εντάξει. Όλα καλά. Αγόρε μου, Σουσάνα θα χορέψουμε, έτσι. Και τον φιλάτο Χάρη γιατί τον τελευταίο καιρό δεν πολύ πάει στο χορευτικό κλπ. Πήγε, έκανε πρόβες, ήρθε για την εκπομπή. Έτσι και νομίζω ότι αξίζει η επιβράβευση. Μανώλο, έλα εδώ. Έχουμε περάσει τώρα στις δυνάμεις αέρος-αέρος. Εδώ θα αρχίσω τα φυγιά τώρα, δεν είναι τη κρίση άφησα, αλλά εδώ δεν γλιτώνεται. Έτσι. Έχουμε μια πολύ ωραία. Το κορίτσι μου, το όμορφο. Πού να αντισταθώ. Πραγματικά είναι όλες όμορφες και τα αγόρια είναι όμορφα. Δημήτρη, μην ζηλεύσεις, έτσι. Λοιπόν. Μια πολύ ωραία παρουσία των δύο τμήματων, των εφηβικών τμήματων του Συλλόγου, του Μορφωτικού Ομίλου. Μπήκαμε μέσα με το ξεκοπό που λέμε πάλι Μπεράτη και Τασιά και πάμε να χορέψουμε Νταλιάνα γυναικείο τσάμικο. Γυναικείο τσάμικο, κούκλες μου, θα τρελαθώ. Κύριε Τσοτίκα, είμαστε έτοιμοι, μητσάρα μου, καλλιτεχνάρα μου. Δώστε, γκρεμίστε το σήμερα. Και δεν μπορεί σαν μωρέ τα Νταλιάνα μου. Δεν μπορεί σαν μωρέ τα μαυρόκαμια. Και δεν μπορεί σαν μωρέ τα μαυρόκαμια. Στα καλή και στην ομορφιά. Θέλω να γίνεις μωρίτα Νταλιάνα μου, πω 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 πω. Θέλω να θέλω να γίνεις, όχι να γίνεις στερή μου. Την όμορφο περιστερή μου. Ρε Νταλιάνα μου, Νταλιάνα μου. Σε μυαλίσες στο τον άντρα μου. We'll be right back.
Εξαιρετικά. Δώσε μου λίγο το μικρόφωνο, Ερμανόλη, εδώ τώρα. Εδώ. Πού είναι, τα αφήσαμε πίσω το μικρόφωνο. Θα πάω να φιλήσω εγώ λίγο τη βαϊτσα με, είναι. Καλωσορίσατε. Δώσε μου λίγο εδώ το κορίτσι μου να πει. Να μου δώσει μια υπόσχεση βασικά. Θέλω μια υπόσχεση από σένα. Τι υπόσχεση? Θέλω να μου τον προσέχεις. Το υπόσχεσαι? Ναι. Ωραία. Περνάμε καλά. Αργήσατε λίγο. Χτυπήσαμε και τα σαντουιτσάκια από πίσω, έτσι. Σέλφι δεν βγήκαμε σήμερα. Τη βγάλουμε στο τέλος, να τη σηκώσουμε, να την ανεβάσουμε. Γιατί παίρνει πολλά like, ρε παιδιά. Όταν είμαστε με το πλατανόρεμα, παίρνουμε πολλά like. Όλα καλά. Περνάμε καλά, χαμογελάμε. Με τι συνεχίζουμε, κύριε Καρανάνο? Εδώ θα τρελαθώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αντρικό στοιχείο. Σουσάνα, Τσάμικο. Σουσάνα, έτσι. Κυρίες και κύριοι, η στιγμή που όλοι περιμένατε από το σπίτι, τελευταίος μας χορός είναι. Πρώτο-τελευταίος. Σουσάνα, Τσάμικο και... Ναι. Ωραία. Απολαμβάνουμε. Άλεξ, κουμπάρε, είμαστε έτοιμοι. Αντάρας, είσαι έτοιμος. Γερός, να κρατήσεις τα μπόσκια. Πάντα μάχη. Δήμαρχε, εντάξει. Όλα καλά. Μπιλ. Όλα καλά. Εντάξει. Θα το δώσουμε λίγο μικρόφωνο, έτσι, να μας πει από το βορρά μέχρι τον νότο. Πάμε, Σουσάνα! Είναι ιδιαίτερος χορός. Απολαύσου τον, Μιχάλη, ετοιμάσου, γιατί πρέπει να βγάλεις πλάνα μέχρι το ταβάνι, έτσι, μέχρι τα φώτα. Πάμε! Η κόρη
παιδί που τον θέλει. Στο βράδυ παιχταράδες. Είναι παιχταράδες, έλα εδώ ρε Μανώλη, έλα εδώ. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Σουσάνα, πήραν τα Facebook φωτιά, τα μηνύματα, ακουγόταν στο κινητό, τιν, τι κάνουν αυτοί ρε στο στούντιο, θα το ρίξουν. Μιχάλη, μπορέσαμε, τους πιάσαμε στο ύψος, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τους χορηγούς, να πάρουν και μια ανάσα τα παιδιά. Πάμε να δούμε λίγο τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ερχόμαστε από φώνηση και μετά θα χορέψουμε όλοι για να δείτε ότι είμαστε το πλατανόρευμα. Είμαστε πολλοί, είμαστε καλοί και με μεγάλη ψυχή. Ο Αντάρας όταν άκουσε το ψι, νόμιζε κάτι άλλο. Πάμε, Κυριάκο. Γιατί να επιλέξω το ιδιωτικό κταίο? Ότο διάγνωση στην Κοζάνη. Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610 75.000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κταίο Ότο Διάγνωση. Επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κταίου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ότο Διάγνωση. Το πράσινο ιδιωτικό κταίο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο otodiagnosi.gr. Αύριο για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων σε Μερτζίδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Καστοριάς. Τηλέφωνο 24610 95420. 40 χρόνια κοντά σας, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος.
Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Ειλικρινά πέστε μου, ποιος άνθρωπος θα πάει στο πλατανόρεμα και δεν θα μαγευτεί πρώτα απ' όλα από τη ζεστασιά της ψυχής αυτών των ανθρώπων, μα πάνω απ' όλα τη θεατρικότητά τους, την ελαστικότητά τους στις διάφορες χορογραφίες. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχουμε ανακαλύψει ποιος άνθρωπος ευθύνεται που έχουν χάρη και αρμονία όλες αυτές οι κινήσεις. Την αφήσαμε λίγο για το τέλος για να την απολαύσουμε, έτσι. Την αγαπημένη μας τη Δέσποινα, την Αποστολίδου, την δασκάλα θεατρικής αγωγής, έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε, Δεσποινάκη μου και εσύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. To be or not to be? Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι λάθος βαλμένο. Δηλαδή, θα έπρεπε να τοποθετηθεί ως... Ως ότι δεν υπήρξε ποτέ. Σαν ερώτημα? Ναι, διότι είναι ένα μεθυσμένο ερώτημα. Α, δεν μεθυσμένο υπήρχε... όπως λέμε ναι, στην περιοχή. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θεατρική αγωγή ναι. Στο Πλατανόρεμα και ίσως και όχι μόνο. Όχι μόνο στο Πλατανόρεμα. Απλά εγώ οφείλω να πω ότι το Πλατανόρεμα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των περιφερειακών θεάτρων εργαστηρίων του ΔΠΘ Κοζάνης. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο χωριό του Δήμου Σερβίων Βελβεντού με δικιά τους πρόθεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το ΔΠΘ πηγαίνει με δικιά του πρόθεση στα χωριά. Κάνει αυτό προτάσεις. Το Πλατανόρεμα πριν από 2 χρόνια, με τον κύριο Αντάρα, ήταν αυτό που με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι θέλουμε θεατρική αγωγή. Και εν συνεχεία με τον κύριο Μητράκα συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε 2 τμήματα με 34 παιδιά, δόξα στο Θεό. Κάνουμε 1,5 ώρα μάθημα κάθε μέρα. Είναι ο μόνος σύλλογος που εγώ κάνω μάθημα, που είναι άνθρωποι του συλλόγου εκεί να με βοηθούν για τα πάντα. Τώρα προχωράμε σε μία παράσταση. Μέσα Μαΐου ελπίζουμε να μας δείτε. Ο τίτλος της? Ανέβασε στέγη να φάμε το σύννεφο. Είμαστε καλλιτέχνες στο Πλατανόρεμα. Πολύ, πολύ. Είμαστε ακούγεται πολύ όμορφο ωραία. Όμως. Είναι βέβαια, είναι και ωραία. Και πολύ φιλόδοξο. Πολύ φιλόδοξο. Πραγματικά πολύ φιλόδοξο. Τα παιδιά είναι πραγματικά στο Πλατανόρεμα αγνά, όπως είναι και οι γονείς τους, όπως είναι και το Συμβούλιο, διότι βρίσκονται εκεί για το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Είναι πολύ δεμένο χωριό, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πολύ δεμένο χωριό και σας λέω ότι είναι ο σύλλογος ο οποίος θα μπεις και κυριολεκτικά και μεταφορικά θα βρεις μια ζεστή αίθουσα. Και με πολύ όμορφα κορίτσια. Τα πιο όμορφα κορίτσια. Οι πιο όμορφες νύφες βγαίνουν, έρχονται. Έρχονται σιγά σιγά. Έρχονται οι πιο όμορφες νύφες. Δεσποινάκη μου, να είσαι πάντοτε γερή. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για το κάλεσμα. Να μεταλαμπαδεύεις αυτή την αγάπη για την τέχνη και συνάμα, παρέα, να ανεβούμε, να πιάσουμε το σύννεφο. Βέβαια. Έτσι. Εμμάνουελ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο, πολύ πολύ όμορφο πρόγραμμα που έπιασε πάρα πολλά πράγματα μέσα του και έκλεισε σήμερα. Ειλικρινά, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Για το Μανώλη μας, ένα ζεστό χειροκρότημα. Και εγώ ευχαριστώ από όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά, χωρίς τις γυναίκες, χωρίς τους μεγάλους, χωρίς το συμβούλιο, πραγματικά δεν θα γινόταν τίποτα. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί και οφείλονται όλα αυτά στους ίδιους. Έτσι. Στον καθένα ξεχωριστά. Και να επισημάνω και την απουσία του Μπαρμπαβάιου που δεν ήρθε σήμερα. Μας αρρώστησε. Μας αρρώστησε. Να είναι γέρος, να του στείλουμε τις ευχές και τα χρόνια πολλά για μεθαύριο. Χρόνια πολλά, Μπαρμπαβάιου, και την επόμενη φορά. Να είμαστε γεροί. Ναι. Του χρόνου που θα αναλάβεις την εκπομπή. Κύριε Γεώργιε, ο πρόεδρος της κοινότητας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς εδώ. Αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εκπομπή και όλους τους συντελεστές, θα ήθελα να σας πω ότι στο χωριό δραστηριοποιούνται άλλοι 5 σύλλογοι. Το καπί του χωριού και έχουμε και τον αρχαιότερο εδώ. Τον κύριο Μίτσο. Τον κύριο Μίτσο, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο μου σαν είναι, πρόεδρο. Είναι πολύ θετικός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Έχουμε το ΚΑΠΗ λοιπόν το χωριού, έχουμε σύλλογο γονέων και δημόνων, έχουμε αθλητικό σύλλογο. Ερμής Πλατανόρεμα, δοζόλα! Έχουμε εδώ, είναι κοντά μας, ο πρώην πρόεδρος του Ερμή, κοινός Μαρινάκης. Γιατί ήταν μέσα στα πάντα. Ποιος? Ο Αλέξης Σοβαρδακάς. Σοβαρά. Ναι. Ο Κουμπαρός. Κούντο. Έλα, Κουμπαρέ. Εδώ. Λοιπόν. Α, ναι, ρε, είσαι ο πρόεδρος. Ομορφωτικός και αθλητικός, 1977, έτος ιδρύσεως. Πολύ ωραία. Μαζί. Έχουμε το Σύλλογο Ορειβατών και το Σύλλογο Γυναικών. Και θα έρθω εγώ να κάνουμε και Σύλλογο Κεφτεδάιδων.
Δραστηριοποιούνται όλοι στα είδη και θέμα και σε νέες ιδέες. Και όπως είναι γνωστό, Τέλη, το εθιμικό δίκαιο υπερτηρεί πολλές φορές του νομικού. Έτσι. Έτσι. Είναι πιο δυνατό. Λοιπόν, μια που έχουμε τον πάτερ εδώ, τον Αθανάσιο, να σου πω, ίσως δεν το ξέρεις, δεν είναι στο χωριό ο παπάς. Είναι από το με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτη, έχουμε τρεις παπάδες εκτός χωριού. Άνω Κόμη, Ήμερα και Λεύκαρα. Ο πάτερ Αθανάσιος είναι στα Ήμερα. Είναι στα Ήμερα. Ο Παπαλάζος είναι στα Λεύκαρα και ο Πανικόλας είναι στην Άνω Κόμη. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Παπαλουκάς δικό μας παιδί είναι, γιατί ο παππούς το μεγάλωσε στο Μοτσοχωγόρι. Έτσι, δικό μας παιδί είναι γι' αυτό, δεν είναι ξένο έτσι. Λοιπόν, τελειώνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια για πρώτη φορά το 2012 η κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι συντοπίτης μας. Γιάννη Διαμαντοπούλου, η υπουργός παιδείας, ναι, έκλεισε 2.500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και, εντάξει, το δικό μας σχολείο ήταν πενταθέσιο. Το κάναμε εξαθέσιο εκείνη τη χρονιά. Τρία άτομα βοηθήσαμε. Το ένα δεν μπορώ να το πω για ευνόητους λόγους. Το ένα μπορώ να το πω ήταν ο διευθυντής του σχολείου, τον οποίο δουλέψαμε μυστικά, κρυφά και μετατρέψαμε το σχολείο μας. Το αναβαθμίσαμε από πενταθέσιο, εξαθέσιο. Εξαθέσιο, είναι πολύ σημαντικό. Για να έχουν βοήθησε δύναμη. Το χωριό που έκανε και τα παιδιά όμως. Ναι, και θα πούμε μια που με προκαλεί η Γεωργία, το επίτηδες το κάνει. Συνοηθήκαμε το πριν να τα πούμε, σαν να με προκαλέσει. Θα πω στις γυναίκες να κάνουν παιδιά πολλά. Κι άλλα. Έτσι. Εγώ μετάνιωσα που δεν έκανα τρίτο παιδί. Το λέω, η γυναίκα με τα ακούει, άμα ξεκούει, δεν έχω κοιμηθεί. Το κακό είναι, είπα, λέει, κάνω και τρίτο παιδί, όχι. Δεν έκανα, κακό. Προλαβαίνετε όμως. Μπα, τώρα το μαγαζί είναι σε απόσυρση. Θα έρθει για τα υδραυλικά, θα τα φτιάξουμε τα υδραυλικά. Σαν τον Αντάρα θα γίνει και τον κύριο Πρόεδρο. Και πράγματι, γιατί χωριό χωρίς καμπαναριό και σχολείο είναι τελειωμένο να κλείσει. Έτσι, αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, ο Θεάνθρωπος Χριστός που θα γεννήθηκε τα Χριστούγεννα, που θα τον σταυρώσουν οι άνθρωποι και θα αναστηθεί, να καθοδηγεί και τα δικά μας βήματα, να μας έχει γερούς και να μας καθοδηγεί στο σωστό δρόμο. Και μια που η εκπομπή είναι στο μορφωτικό, να καθοδηγεί πιο σωστά το μορφωτικό και πιο δυνατά. Έτσι. Να τους έχει πάντα γερούς και να λαμπρύνουν το χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Πρόεδρος Συλλόγου Μητράκας Γεώργιος, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα, να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τα παιδιά εδώ και όλο το χωριό, όσοι βοηθούν την κατάσταση να γίνονται όλα αυτά μέσα στο μορφωτικό. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Έχουμε και ένα μικρό δωράκι από την μία εκπομπή. Ναι, αυτό δεν είναι μικρό το δικό σας. Το δικό σας είναι παρά είναι. Γιώργο, έλα βοήθα λίγο. Αυτό είναι η ζωγραφιά του χωριού πάλι, Ζαχαροπλαστείου Σόφη. Ναι, 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 το είπαμε και πριν. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι ένα βιβλίο. Έχει 260 τραγούδια μέσα. Είναι όλα του χωριού. Πόσα από αυτά ξέρει ο Παραπαμέτσος, θέλω να με πει. Και τα 260. 259. Τέλεια, τέλεια. Μέτρησε τα μισά. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε και ένα δωράκι για εσάς. Ήρθε όλα να σε τιμήσω, Πρόεδρε. Ορίστε. Θέλω και φυλάκια, αλλά Γιώργαρα μου. Για να μην με φύγει να χορέψω κι εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται ένα τέτοιο. Γεωργίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Εμείς ευχαριστούμε και εσένα και όλους όσους μας στήριξαν, πέρα από χρηματικά και τα λοιπά. Μας στηρίζουν συναισθηματικά, μας τονώνουν το ηθικό. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επαγγελματίες και εμείς. Υπάρχουν και άνθρωποι που βοηθούν με προσωπική εργασία, όπως η κυρία Στεργενή Παπαστεριού που μας βοηθάει με τα μαντήλια. Έχει στηρίξει το σύλλογο από την αρχή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους, ειδικά τα παιδιά, όλους όσους συμμετείχαν. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, όπως και σένα. Να είστε καλά. Όλοι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ειλικρινά, την Κυριακή των Βαΐων, στο πανέμορφο έθιμο του Βαΐου, το πλατανόρευμα ανοίγει την αγκαλιά του. Σας περιμένει όλους να σας υποδεχθούν όλοι οι κάτοικοι με χαμόγελο, να ζήσετε πολύ πολύ όμορφες στιγμές παραδοσιακές της λαογραφίας μας, τα έθιμά μας. Και όχι μόνο όμως τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στο πλατανόρεμα για ένα τσίπορο και να μην βγείτε πέντε. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην παράδοση. Φυσικά την επόμενη Παρασκευή, είναι Μεγάλη Παρασκευή, δεν θα έχουμε εκπομπή. Αλλά σας υποσχόμαθα ότι την Κυριακή του Πάσχα με ένα θρακιώτικο γλέντι θα το κάψουμε, θα περάσουμε φανταστικά με θρακική εστία ο αρχηγενής από την Πτολεμαϊδα. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ορχιστράρα μας Φώτη Τσοντίκας, Δημήτριος Καρακώστας, φωνάρα μου. Να περάσετε καλά, να έχετε ένα ευλογημένο Πάσχα. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Το είπα αρκετές φορές, θα συνεχίσω να το λέω. Όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε όλο τον κόσμο στα χέρια μας και επειδή το ταξίδι μας αυτή τη ζωή είναι πολύ μικρό, καλό είναι να προσπαθούμε να περνάμε καλά, αλλά κυρίως να κάνουμε τους γύρω μας να περνάνε ακόμη καλύτερα με τη δική μας φυσική παρουσία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μορφωτικό Όμιλο Πλατανορέματος. Καλή Ανάσταση σε όλους με υγεία και πάμε να χορέψουμε όλοι μαζί, Μανώλη μου. Πάμε. Φωτάρα μου, είμαστε έτοιμοι. Μίτσο μου, δώσε χαρούλι. Άιντε ρε μάθε, μωρέ παιδιά, είμαστε ο λαγός και δεν στις παπαδιάς τα τελεί. Δεν είμαι μωρέ παιδιά, δεν είμαι πηδήματα. Δεν είμαι πηδήματα και μας χαλάει τα κλίματα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.